27 του Οκτώβρη, 9 και 52. Από αύριο χαλάω και μην μπερδεύεστε με τις μπότες. Από αύριο βροχές, καταιγίδες. Να νιώσουμε λίγο χειμώνα. Καλημέρα, παιδιά. Πώς είστε? Καλημέρα. Καλημέρα, Κατερινάκη μου. Τι μυρίζει ωραία σήμερα? Σήμερα φτιάχνουμε τάρτα αλμυρί με κοτόπουλο, λιαστή ντομάτα. Αυτά θέλω εγώ. Χανοντολμάδες. Τάρτες θέλω, όχι να χανοντολμάδες. Αυτά. Λοιπόν, πάρτε μια πολύ μικρή γεύση από αυτά που έρχονται στην εκπομπή μας, γιατί είναι πάρα πολλά. Τι λέει η Αντελίνα Βαρθακούρη μετά το τέλος της από τον Α? Δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να κάθομαι και να πληρώνομαι. Δεν είμαι εγώ αυτή. Μαζί μας ο Τριαντάφυλλος απαντάει ζωντανά στις κατηγορίες της Ευρυδίκης Παπαδοπούλου ότι απείλησε να τη χτυπήσει στα παρασκήνια του Just. Η άγνωστη φιλία της Μέγκη Ντρίο με τη Ρασέλ και πως κρίνει η παλιά τη νέα. Το έχει παρακάνει λίγο, θεωρώ. Μάλιστα. Και πολλά ακόμα. Θέλω να σταθούμε λίγο στο θέμα του Τριαντάφυλλου. Δεν θα αρχίσουμε ακόμα, γιατί σε πολύ πολύ λίγο θα βρίσκεται κοντά μας. Να πούμε ότι ο Τριαντάφυλλος για πρώτη φορά θα απαντήσει στις νέες καταγγελίες που έκανε η Ευρυδίκη Παπαδοπούλου μέσα από το Instagram της, που ουσιαστικά, παιδιά, τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό. Πολύ βαρύ. Και πολύ καλά κάνει ο Τριαντάφυλλος και έχει βάλει τον δικηγόρο του. Έτσι. Ταυτόχρονα θα είναι εδώ κοντά μας να απαντήσει αποκλειστικά για πρώτη φορά. Εγώ στεναχωρήθηκα. Παιδιά, εντάξει, μπροστά δεν ήμουν, αλλά. Είναι ένας άνθρωπος οικογενειάρχης, σοβαρός. Είναι παντρεμένος, έχει το παιδάκι του, δεν μπορεί κανένας, χωρίς κανένα στοιχείο, να βγαίνει και να μιλάει για ξυλοδαρμό. Είναι δυνατόν, όχι. Λοιπόν, θα είναι σε πολύ λίγο εδώ ο Τριαντάφυλλος μαζί μας να τα συζητήσουμε όλα και να απαντήσει για όλα. Και να πούμε ότι έχουμε και αντιδράσεις από τους συμπαίκτες. Και θα ήθελα και τον Νίκο Κοκλώνη, θα τον πάρουμε τηλέφωνο, να πάρει θέση σε όλο αυτό. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν σε μία παραγωγή υπάρχει καταγγελία για ξυλοδαρμό και ο παραγωγός παίρνει θέση. Δεν είναι αστεία πράγματα, είναι πολύ σοβαρά. Σε πολύ πολύ λίγο θα είναι μαζί μας. Πάμε τώρα στα τηλεοπτικά μας και θα ξεκινήσουμε την Αντελίνα Βαρθακούρη. Βασικά, το τέλος της συνεργασίας της με τον Α. Οι πληροφορίες μου λέγαν το εξής. Ναι. Και θέλω να μου τις επιβεβαιώσεις ή να μου τις διαψεύσεις. Για πες μου. Ότι η Αντελίνα χθες πήγε στον Α, μη γνωρίζοντας πως θα της πούνε τέλος. Η ίδια πίστευε ότι θα της προτείνουν κάποιο project. Και γι' αυτό και απογοητεύτηκε πάρα πολύ. Άσχετα με αυτά που είπε, εμένα αυτά λένε οι πηγές μου από τον Α. Είναι πολύ τώρα σωστές οι πηγές σου, να μου πεις και ποιες είναι και να λένε και σε μένα διάφορα μυστικά. Διότι όντως είχε ραντεβού χθες το μεσημέρι η Αντελίνα Βαρθακούρη στις 2. Όπου περίμενε και έλεγε ότι είναι εδώ που θα με αξιοποιήσουν. Μάλιστα είχε διαρρεύσει κιόλας ότι θα μπορούσε να πάρει και την πρωινή ζώνη, αυτή που τώρα έχει η Ελεονόρα Μελέτη. Είχε διαρρεύσει αυτό στα blogs και πιθανότατα της είχαν και εκείνοι, της είχαν πει κάτι ότι θα σε αξιοποιήσουμε κάπως, τέλος πάντων. Σίγουρα θα τους το είχαν πει παλιότερα. Ναι. Υπήρχε συμβόλαιο. Ναι. Υπήρχε συμβόλαιο το οποίο ήταν σε ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2021 και πρέπει να σου πω ότι. Και θα το μάθουν πρώτη φορά οι τηλεθεατές μας από εδώ. Και το καλοκαίρι είχε γίνει ένα ραντεβού όπου τους είχαν κάνει μία πρόταση για το Happy Day. Λοιπόν, πάει εκεί και τελικά της λένε ότι λύνει τη συνεργασία μας. Θέλω να δούμε πώς απαντάει η ίδια. Εγώ τη βλέπω και λίγο βουρκωμένη. Μπορώ να έχω και άδικο. Και αμέσως μετά θα το συζητήσουμε. Ωραία. Πώς και από εδώ. Μάθαμε για το κρίσιμο ραντεβού που είχατε. Τελικά δεν πήγε πολύ καλά. Χτυπήστε τηλέφωνα. Και μου κάνει εντύπωση, εγώ δεν έχω προλάβει να βγω από το σταθμό, αλλά μάλλον έχει γραφτεί. Έχει γραφτεί, ναι. Λίγορες πληροφορίες. Ωραία. Πείτε μας λίγο, δεν πήγανε όπως τα πράγματα όπως τα θέλατε. Όχι, κάνετε λάθος. Τα πράγματα πήγαν ακριβώς όπως τα ήθελα. Ναι. Κοίταξε να δείτε. Δεν θεωρώ ότι είμαι ένα. Αυτοί που με ξέρουν, ξέρουν πως δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει να κάθομαι και να πληρώνομαι. Δεν είμαι εγώ αυτή.
δεν θεωρώ πως αξιοποιήθηκα, κατά τη δική μου οπτική γωνία, από το κανάλι, από το πρώην κανάλι μου, τον Α. Έτσι όπως πίστευα και έτσι όπως τα είχαμε πει, και αποφασίσαμε κοινή συνενέση να λύσουμε τη συνεργασία μας. Σας πλήρωσαν τη ρήτρα ουσιαστικά? Ναι, μου πλήρωσαν τη ρήτρα, λοιπόν, αυτά είναι συμβόλαια. Ξεκινήσαμε με τις καλύτερες των προϋποθέσεων, τουλάχιστον εγώ έτσι ξεκίνησα όταν υπέγραψα με το σταθμό. Τα πράγματα δεν πήγαιναν και δεν πήγαν έτσι όπως τα είχα στο μυαλό μου. Και στις δουλειές και στα προσωπικά και στις σχέσεις, σε όλα τα πράγματα. Όταν δεν υπάρχει το touch, καλύτερα είναι οι άνθρωποι να παίρνουν το δρόμο τους. Είμαι ένας άνθρωπος που λειτουργώ πάρα πολύ με το συναίσθημα και ενώ μέσα μου ήθελα να γίνει αυτό, καλύτερα που γίναν τα πράγματα, εννοώ ότι εγώ λειτουργώ με το συναίσθημα και δεν θα ήθελα, όταν έχω βάλει κάπου την υπογραφή μου, θέλω να την τιμώ μέχρι το τέλος. Ήταν κάτι που αγαπήσατε, όχι, το κάνατε με μεγάλο κέφι και... Είναι κάτι που αγαπώ, αλίμονο αν δεν αγαπώ τη δουλειά μου. Ναι. Αλίμονο αν δεν αγαπώ τη δουλειά μου. Τώρα το Αντέλη να χτύπαν, με ρωτάς, όχι, δεν το αγάπησα. Αγάπησα πάρα πολύ τους συνεργάτες μου. Όχι, δεν ήμουν εγώ το Αντέλη να χτύπα. Σας πρότειναν κάτι άλλο, να είσαστε μέρος κάποιας άλλης εκπομπής? Εγώ να είμαι μέρος? Εγώ να είμαι μέρος? Όχι, λέω αν σας πρότειναν και δεν κάτι άλλο. Δεν ήμουν ποτέ μέρος μιας εκπομπής, γιατί αυτό ήταν κάτι το οποίο είχαμε συμφωνήσει από την αρχή και από την πρώτη μέρα που δώσαμε τα χέρια μας. Έχει μείνει κάποια πίκρα? Καμία πίκρα, αλίμονο αν μείνει πίκρα. Είμαι ελεύθερη, το κινητό μου ανοιχτό και περιμένω. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλους εσάς για την πολύ μεγάλη αγάπη, για το ενδιαφέρον. Κατερίνα, σε ευχαριστώ. Όλους σας εκεί σας ευχαριστώ. Έχω παρασκήνιο πολύ να σου πω. Να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Ναι. Συγγνώμη που παίρνω το λόγο. Ναι. Να πω ότι αρχικά μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Είναι ένα κορίτσι γλυκύτατο. Για μένα δεν υπάρχει λόγος να στεναχωριέται, γιατί βλέπω βουκωμένη. Είσαι καλά. Έχεις τον άντρα σου, έχεις τα παιδάκια σου. Δόξα τω Θεώ και ο άντρας έχει δουλειά. Θα αξιοποιήσει κάτι άλλο τώρα να κλαίμε για δύο μήνες ενώ. Δεν περίμενε. Καταλαβαίνω. Όχι, και εμένα μου έχει συμβεί. Σοκαρίστηκε. Το καταλαβαίνω, παιδιά, και το πρώτο σοκ, αλλά συμβαίνουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα. Το λέω γενικότερα, όπως το έλεγα και σε μια φίλη. Η πρώτη αντίδραση όμως είναι αυτή. Σίγουρα. Έτσι. Για μένα όμως, λίγο το λάθος είναι αλλού. Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι τις πρότειναν να είναι μέρος σε εκπομπή. Ισχύει, τον Αύγουστο. Και η Αντελίνα το πήρε λίγο άσχημα. Κοίταξε, να σου πω τις πληροφορίες. Αν το πρότειναν αυτό σε κάποια παρουσιάστρια η οποία είχε πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, καταλαβαίνω ότι θα έπρεπε σαν στην παρουσίαση και εκεί σε ένα βαθμό. Έτσι. Και πάλι. Και εκεί σε ένα βαθμό θα το καταλάβαινα. Ναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω την αντίδραση της Αντελίνας εγώ να είμαι μέρος. Ναι, γιατί δεν είναι κακό να είσαι μέρος μιας εκπομπής. Εντάξει, έχει απογοητευτεί από την περιφορά του Α γενικότερα. Υπάρχει... Από εκεί λοιπόν, όσον αφορά στο κομμάτι του Α, έχει δίκιο, αλλά από την άλλη, η θέλησή της και η λαχτάρα της να κάνει εκπομπή την οδήγησε στο να πει ναι σε μια εκπομπή που δεν ήταν η Αντελίνα. Λοιπόν, να σας πω λίγο το ρεπορτάζ. Καταρχήν να πούμε ότι τον Αύγουστο έγινε ένα ραντεβού με την Αντελίνα που τη ζήτησαν να είναι μέρος της εκπομπής Happy Day. Έτσι. Συγκεκριμένα τα λέμε τα πράγματα. Η Αντελίνα, επειδή το συμβόλαιό της έλεγε ότι θα κάνει κάτι μόνη της, δεν θέλησε και είπε ότι αφού έχουμε υπογράψει αυτό το πράγμα, να τιμήσουμε και δύο τα συμβόλαιά μας. Mm-hmm. Όταν λοιπόν πήγε χθες στο ραντεβού στον Α, πραγματικά το διαζύγιο κράτησε 5 λεπτά. Δηλαδή τη είπαν ότι κοίταξε να δει, δεν έχουμε κάτι κάπως να σε αξιοποιήσουμε. Και απάντησε η Αντελίνα, που υπογράφω. Δώστε μου το συμβόλαιο να το σκίσουμε, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνουμε. Ο καθένας παιδιά ότι κρίνει για τον εαυτό του. Μπορώ να πω κάτι παρακαλώ. Θεωρώ ότι θα δοθούν ευκαιρίες και θα δοθούν ευκαιρίες να κάνει κάτι και με το Χάρη μελλοντικά. Αυτό πιστεύω. Αλλά πραγματικά εντάξει, ίσως και καλύτερο. Δεν τη στήριξε αυτό το κανάλι. Στην αρχή τη θεοποίησε και μετά αυτό δεν τη στήριξε καθόλου. Αυτό είναι το πιο στενάχωρο. Αλλάξουμε θέμα. Θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε στα του GNTM. Όπου χθες είδαμε μια έξαλλη Ρασέλ να τα βάζει ακόμα και με τη Ζενεβιέβ. Επιτέθηκε σε εισαγωγικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι για πρώτη φορά βλέπουμε τον Καράβα έξαλλο με τη Ρασέλ. Και η Ρασέλ είχε όλο το άθικο με το μέρος της, μέχρι και οι συμπαίχτες λένε, δεν αναγνώριζαν αυτό που έβλεπε. Πάμε να το δούμε και να δούμε αντιδράσεις περίεργες. Πιο ψηλό άλμα. Δεν υπάρχει άλμα καθόλου. Μήπως δεν ξέρει να πηδάει. Τι είναι αυτά, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρουν να πηδάνε. Πίδα, ρε αγάπη μου. Ναι. Πίδα! Τι είναι αυτό, ρε. Δεν είδα σελ, ξέρω.
Δεν υπάρχει. Από την άλλη και στην εκπομπή μας, να σου θυμίσω, Νίκο, ότι έχει βγει και το αγόρι της. Ναι, το αγόρι δεν ήξερε τι γινόταν. Ότι όλα καλά. Περιμένετε. Ναι. Το δίκαιο είναι να τον ξαναπάρουμε. Θα ξαναβγεί αυτό. Πάμε τώρα, παιδιά, λίγο στο κοντρόλ. Το παιδί, όπως είχαμε πει, να δούμε αν θέλει να ξαναβγεί. Αν είναι όλα καλά. Νομίζω, Χρήστο. Νομίζω, Χρήστο. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Καλά, τα λέω. Αλλά πρώτα θέλω να δούμε κάτι. Εχθές το βράδυ, γύρω στις 2 παρατέταρτο ήταν, πολύ αργά, πραγματικά έπεσε το Twitter. Ναι. Και ο λόγος ήταν ο εξής. Η Άννα Μαρία, μετά από έναν απίστευτα άγριο καυγά που είχε Ζακ, πήγε να αποχωρήσει από το σπίτι του Big Brother. Και θέλω να δείτε το συγκεκριμένο απόσπασμα, παρακαλώ. Όλοι σας πάτε, ρε! Όλοι σας! Θα με τρελάνετε εμένα, ρε! Τα καταφέρατε, ρε! Φύγε από εδώ! Φύγε! Τι μου το καραγιώσει, ρε! Τι μου με... Ότι εμένα με κράτησε! Το κοινό το σκερό που λείπει, να πάει να διαδέχομαι! Τέλος! Με πρίξα το σηκώτη μου, ρε! Δεν σας αντέχω, ρε! Λίγο σοκαρισμένη γιατί αυτό που βλέπετε εσείς τις 2 ώρες του επεισοδίου είναι τελείως διαφορετικό με αυτό που ζούμε μέσα όλο το 24ωρο. Όλο αυτό με το ροζ βίντεο το αντιμετώπισες έτσι με μεγάλη ψυχραιμία. Δεν είχα και άλλη επιλογή. Ήταν κάτι το οποίο το γνώρισα, κάτι το οποίο είχα κινηθεί νομικά. Τα βίντεο που διέρευσαν ήταν ακριβώς τα βίντεο τα οποία υπήρχαν στη δικογραφία μου, δεν βγήκε κάτι άλλο. Ούτε το γνώριζα, δεν είχα να ντραπώ για κάτι. Και στη Θεσσαλονίκη, από εκεί που είμαι, γνώριζαν όλοι ότι είχα σχέση με το συγκεκριμένο άτομο και μου έκανε αυτό το πράγμα. Μετά δεν είχε κάτι να με στεναχωρήσει επιπλέον. Και οι δύο δίδυμοι σε ψήφισαν, με τον έναν εκ των οποίων είχατε έρθει πάρα πολύ κοντά. Και συνεχίζω να το συμπαθώ το ίδιο. Ναι. Δεν θα κρατήσω κακιά. Εγώ με τον που βγει θα επικοινωνήσω μαζί του για να μιλήσουμε άνετα έξω. Πανηγύρισαν βέβαια, ήταν έτσι κάτι. Έτσι κάνουν σε όλες τις νίκες τα παιδιά. Έτσι κάνουν. Το βέτο το πήρανε με δεύτερη ευκαιρία που έδωσα εγώ. Αλλιώς και πάλι θα είχαν χάσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Εσύ ίδια είπες στον Παναγιώτη ότι δεν μπορώ να είμαι μαζί σου. Του το είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή. Απλά έβλεπα ότι είχε αρχίσει να νιώθει πράγματα. Δηλαδή να ερωτεύεται πραγματικά. Και δεν θα ήταν καλό να συνεχιστεί αυτό το πράγμα για κανέναν από τους δυο μας. Είναι ρόλος η Άννα Μαρία. Με την Άννα Μαρία στην αρχή, επειδή είχα και αυτό το θέμα το δικαστικό, είχα έρθει αρκετά κοντά της, γιατί ήταν δικηγόρος και ήθελα να με συμβουλέψει και ως γυναίκα προς γυναίκα. Απλά τη στιγμή που είπε την Ατάκ ότι οι γυναίκες προκαλούν τους άντρες, τότε απομακρύνθηκα από αυτήν. Τσακώνεται βέβαια μέσα στο σπίτι. Τσακώνεται συνέχεια, απλά. Για λόγους που όλοι ξέρουμε, τηλεοπτικούς που δεν επιτρέπονται, κάποια πράγματα δεν μπορούν να βγουν. Θα κάνεις τώρα, φεύγοντας. Θα ανεβώ Θεσσαλονίκη, θα πάω να δω τους γονείς μου, θα πάω Γερμανία, να δω τα αδέρφια μου, να δω την ανιψούλα μου και από εκεί πέρα θα δούμε ό,τι προκύψει. Όμορφο κορίτσι, ωραίο κορίτσι. Όντως είχε έρθει κοντά με την Άννα Μαρία για νομικές συμβουλές, αλλά το χάσανε στην πορεία. Όπως το χάσε η Άννα Μαρία και μετά άλλα παιδιά και έμεινε μόνη. Λοιπόν, θα δούμε και τι θα γίνει στην πορεία. Τριαντάφυλλε, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντως και με την ιστορία της κοπέλας είχα συγκινηθεί τότε. Ναι. Με την γραμμή ζωής που είχε κάνει και όλα αυτά ήταν πολύ συγκινητικό. Πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αδρίνα, εγώ ευχαριστώ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Νομίζω ότι τα μηνύματα είναι υπερβολικά. Οπότε, ότι η αλήθεια ο βγήκε. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Η αλήθεια βγήκε. Εγώ ήρθα εδώ για να σου δώσω μια συμβουλή. Την οικογένειά μου απλά. Τελικά να σου το πω. Ήρθα την οικογένειά. Μην ξαναμιλήσει ποτέ για αυτό το θέμα. Ας το δικηγόρο σου και τέλος. Δεν πρόκειται να ξαναμιλήσει κανένα μου. Εγώ θα χαρώ να σε δω πάντως στο Just. Εσένα. Μαζί με τον Κοκλόν να τραγουδήσετε το. Γάρι καλό στα αυτή. Ναι, θα γίνει χαμός. Δεύτερη ευκαιρία. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ. Πάμε σε διαφημισούλη. Διαφημισούλη. Είναι ο Τάκη ο Σούλη. Λοιπόν, σήμερα η αριθμολόγο μα η Μαρία Ζώη κάνει μια συγκλονιστική έτσι συνάντηση με την Γογό Γαριφάλου. Και οι αποκαλύψεις που της κάνει για το μέλλον της έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και μου μυρίζει και η πίτα. Έχουμε σε λίγα λεπτά. Διαφημισούλες. Πάμε. Μη με τρυπάς σαν τα τριάντα φύλλο. Δε σε αφήνω διψασμένο κι αφήνω. Δε χωρίζουν οι καρδιές.
και 27 εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε στην παρέα μας. Είναι η Μαρία Ζώη. Καλημέρα, Μαράκη. Καλημέρα σε όλους. Και μου είπες ότι σήμερα είναι και μια πολύ καλή μέρα, αριθμολογικά. Πάρα πολύ καλημέρα για την επικοινωνία σε όλους τους τομείς, κυρίως τον επαγγελματικό. Αν θέλετε λοιπόν να διαπραγματευτείτε, να κάνετε κινήσεις αγοραπολισιών, να ρισκάρετε και να αποκαταστήσετε σχέσεις, είναι μια χαρά. Πάμε να αγοράσουμε κανένα σπίτι. Τώρα έτοιμοι είμαστε. Πρώτα θα πάρουμε δάνειο. Να κυνηγήσετε και την τύχη. Ναι, πρώτα δάνειο. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον η σημερινή σου συνάντηση, γιατί μου αποκάλυψαν οι συνεργάτες μου ότι συναντάς τη Γωγό Γαριφάλου και της κάνεις κάποιες συγκλονιστικές προβλέψεις για το μέλλον της. Όπως παραδείγματος χάρη ότι δεν θα κάνει δεύτερο παιδί. Παρ' όλα αυτά θα ερωτευτεί άμεσα. Ναι. Είναι ένα γλυκύτατο πλάσμα και σας μεταφέρω, πραγματικά με έχει συγκινήσει την αγάπη της, της άρεσε πάρα πολύ που συνευρεθήκαμε, έχετε πολλούς χαιρετισμούς. Και έχει πέρασει δύσκολα η συγκεκριμένη κοπέλα, διότι έρχεται και βγαίνει από ένα χωρισμό, από ένα δύσκολο χωρισμό από ό,τι ξέρω. Με το που γέννησε χώρισε. Τον επέλεξε κιόλας, γιατί προτίμησε να είναι μόνη παρά σε μια κακή σχέση. Μάλιστα. Και έχει γίνει και μητέρα. Γνώρισα και το θησαυρό της, το παιδάκι της. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε στη συνάντησή σας. Ο αριθμός σου είναι ο 9. Τραβάς τους άλλους ανθρώπους. Είσαι δυνατός πόλος έλξης. Γεννήθηκες μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, ανήμερα των Χριστουγέννων. Δεν είναι τυχαίο. Είναι γνωστό ότι χώρισες. Θεωρώ ότι πήρες τη σωστή απόφαση. Και πολύ σωστά θεωρείς. Δεν ήσουν ευτυχισμένη. Θεωρώ ότι ο γάμος σου διαλύθηκε από σένα, γιατί πιέστηκες πολύ, με λόγια, με ελεγκτική συμπεριφορά. Ακριβώς. Με χειραγώγηση και με τελεσίγραφο. Είσαι πιστή και αφοσιωμένη, απαιτείς όμως ισοτιμία. Και όταν ο άλλος δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σου, την κάνεις. Ούτε καν με ελαφρά, με βαριά και σίγουρα βήματα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, επειδή εγώ πραγματικά ξεγελάω εισαγωγικά τον κόσμο, είσαι από τις λίγες που έχεις βρει το κομμάτι αυτό, χωρίς να θέλω να προσποιηθώ για κάτι. Απλά δεν είμαι τόσο ελαφρόμυαλη, ρε παιδί μου, που νομίζουμε. Με αποτέλεσμα, όντως, όταν δω κάτι, κρατάω και άμυνες. Και είσαι ο μόνος άνθρωπος που το έχεις διακρίνει μόνο με την ημερομηνία γέννησής μου. Και κοίτα, ανατρίχιασα, γιατί μου είπες ακριβώς τι μου συμβαίνει. Στο ρόλο της μάνας, που θεωρώ ότι, αν και είσαι άνθρωπος καριέρας, σου πάει πάρα πολύ γογό, είσαι πολύ δοτική. Να κάνω άλλο παιδί. Δεν το βλέπω τώρα. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι πως όχι. Βλέπω να μπαίνεις αργότερα σε σχέση και εφόσον θα μπεις. Όχι για γάμο, πώς το δύσκολο πες. Το βλέπω. Θεωρώ ότι θα αργήσεις, σε συμβίωση σε είδα. Θα είσαι άριστη ως μητέρα. Το παιδί σου θα σε λατρέψει. Θα είναι μία μικρογραφία του χαρακτήρα σου. Θα σε έχει ως πρότυπο. Αλήθεια σου λέω, γιατί θέλω, χωρίς να αποκαλυφθούν τα στοιχεία, να μου δώσεις και για το παιδί. Λίγο που το άγγιξα, επειδή είμαι ορατικός άνθρωπος, ένιωσα καλά και μεγάλη ασφάλεια στο χώρο σου. Το παιδάκι είναι πάρα πολύ τυχερό. Μακάρι. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει πολύ ιδιαίτερο αριθμό. Δηλαδή, και μόνο αυτό το παιδί, τι βλέπεις για το παιδί μου? Το παιδί σου, θέλω να μου γράψεις σε κάποιο χαρτί, να σου δώσω ένα χαρτάκι, την ημερομηνία γέννησης της μικρής και θα σου πω. Το παιδί σου είναι γεννημένο νικήτρια, έχει αριθμό 1. Σαν και εμένα. Εσείς 9, το 1 με το 9 είναι Φίλιππος Ναθαναήλ, φούστα μπλούζα. Η κόρη σου, καταρχάς δεν θα παντρευτεί γρήγορα. Αλλά ο γάμος της θα κρατήσει. Θα παντρευτεί όμως. Και ο άντρας της θα είναι ο καλύτερος της φίλος. Η κόρη σου θα γίνει κάτι στη ζωή. Αυτό να ξέρεις ότι θα έχει ιδιαίτερο ρόλο. Μέχρι τα 37 της θα ηγείται μιας μεγάλης προσπάθειας. Θα είναι φιλάνθρωπος, θα είναι συντρέφτρα. Θα της αρέσει να νοιάζεται για τους ανθρώπους. Βλέπω ότι έχεις μία ανησυχία για το θέμα της καριέρας και της εργασίας. Για να δούμε τι θα μας αποκαλύψουν οι πέτρες.
Θα έλεγα να φορτσάρεις, να δώσεις όλη τη δυναμική της ενέργειάς σου, της πίστης σου σε αυτό που ξέρεις να κάνεις καλά, από τον Νοέμβριο και μετά. Εκεί θα πέσουν και κάποιες νέες προτάσεις, τις οποίες εκτιμώ εγώ μου ότι θα πρέπει λίγο να τις δεις σε κάποιες λεπτομέρειες που για εμένα τουλάχιστον κρύβουν και κάποιες παγίδες εξαπάτησης. Δηλαδή, να το πούμε με απλά, να σε πιάσουν και κορόιδο, να σε ρίξουν οικονομικά. Το 2021 θα είναι μια καλύτερη χρονιά με πολλά ανοίγματα. Τα χρήματα δεν θα σου λείψουν, θα σου δοθούν ευκαιρίες και εδώ σε αυτό το σημείο να σου πω ότι αργότερα στη ζωή σου θα έρθει ένας άνθρωπος ξαφνικά ο οποίος θα είναι και σύμμαχός σου, όχι απλώς δεν θα σε καταπιέσει, θα σε βοηθήσει σε αυτό που κάνεις και ενδεχομένως να κάνετε μαζί κάτι επιχειρηματικά. Αλήθεια. Αυτό θα σε εντυπωσιάσει. Δεν θα έχεις ξανασυναντήσει τέτοιον άνθρωπο. Για κάποιο λόγο μου ήρθε το όνομα Δημήτρης για καλό και το Νίκος. Δεν ξέρω αν έχεις κάνει κάποιο τάμα, αλλά... Έχω κάνει ένα ραντεβού. Αλήθεια λες? Με ένα ναι. Αυτό να μου βγει. Αυτό θα σου βγει. Πλάκα κάνεις. Δεν σου κάνω πλάκα. Βλέπεις άμεσα, πες μου αυτό. Εννοείται. Απλά δεν θέλω να βιαστείς, θέλω να το χτίσεις. Ποια είναι η Ειρήνη, Ρένα, βρε παιδί μου, δεν μου αρέσει καθόλου. Έχουμε τέτοιο άτομο? Έχουμε. Ωραία, τόσο όσο, για χαβαλέ καλή είναι, μέχρι εκεί. Σταυρούλα, Ιρούλα, γιατί τα αλλάζουν οι γυναίκες τα ονόματα. Έχω. Ας την στην ησυχία της, δεν μ' αρέσει καθόλου. Ρωτήσεις, έχω πάθει και ένα σόκου, μου λες. Καλά, τώρα μου έρχονται, αυτό είναι. Ναι. Μου έρχονται. Αντώνης υπάρχει και είναι καλό άτομο και σε συμπαθεί. Ναι. Υπάρχει, ναι, Αντώνης, το λέω και να τριχιάζω. Ωραία. Σου εύχομαι. Μέσα από την καρδιά μου. Ήρθες εδώ να μας κάνεις να κλαίμε που δεν το έχουμε και σε τίποτα. Εγώ. Ξέρεις τι πιστεύω? Τι? Όλα κατευθείαν από εδώ και μπροστά πάνω. Σε όλα τα επίπεδα. Έχω την καλή σου την άβρα. Έχω συγκλονιστεί που μαζί μου κλαις και εσύ. Να σου πω γιατί. Γιατί έχω χαρεί πολύ με τη χαρά σου που απέκτησες παιδάκι. Εύχομαι και εμένα αυτό το θησαυρό που είδα ο Θεός να μ' αξιώσει. Γιατί τα παιδιά πρέπει να έρχονται σε σχέσεις ορροπημένες. Και χαίρομαι ότι προς χάρη της μαμάς σου δεν έκανες πίσω. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Έτσι κλείσα. Μου συγκινήθηκε. Κι εγώ το ίδιο. Γιατί, ξέρεις, έχω δει πάρα πολύ κόσμο. Αλλά είναι τόσο δοτικό, γενναιόδωρο άτομο, φιλόξενη, ζεστή. Και πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι είμαστε παγιδευμένοι. Σωστά. Σε μια εικόνα. Άλλα δείχνουμε, άλλα λέμε, άλλα σκεφτόμαστε. Ίσως λόγω της extreme εξωτερικής εμφάνισης κάποιες φορές, που τώρα την είδα καμία σχέση, ήταν πολύ ήπια. Πολύ γλυκό παιδί. Καταρχάς, παιδιά, είναι πάρα πολύ ευγενής ως άνθρωπο. Είναι. Πραγματικά. Γενναιόδορη, σας το λέω εν τιμή μου, έστειλε ένα καταπληκτικό μήνυμα προς όλους τους συνεργάτες, για την Κατερίνα και για όλους εμάς. Της είπα, εγώ απλώς έκανα τη δουλειά μου, κορίτσι μου, και έριξα λίγο φως στο ποια είναι η γωγό και ο κάθε άνθρωπος. Και είδες παρόλα αυτά ότι δεν θα κάνει δεύτερο παιδί. Είδα στην παρούσα φάση, θα το ήθελα, απλά δεν θέλω να ξαναπεράσει αυτά που πέρασε. Μάλιστα. Όπως δήλωσα, τα παιδιά πρέπει να έρχονται σε μια ισορροπημένη σωστά, σχέση. Σωστά, πολύ δίκαιο αυτό που είπες. Και επειδή ήταν δική της επιλογή, πολλές φορές, παιδιά, δεν είναι εύκολο να κάνουμε το σωστό, ούτε παντρευόμαστε για να χωρίσουμε. Και προβλέπεις και μια νέα σχέση στη γωγό. Ναι, η οποία... Όλα τα χαρακτηρίζει το μεγάλο αφεντικό. Εμείς απλώς επιλέγουμε πράγματα. Πιστεύω ότι θα τον βρει το δρόμο της. Είπες και κάτι που με συγκίνησε πολύ και για σένα. Μπράβο. Είπες ότι εύχομαι ο Θεός να μ' αξιώσει και εμένα να γίνω μαμά. Ναι, θα το ήθελα πολύ. Αχ, γιατί το έχω βρει τον άντρα της ζωής μου. Δεν έχεις κάνει παιδάκι ακόμα. Όχι. Ναι. Είναι η ώρα. Και ξέρω ότι σε αυτή την περίοδο της ζωής σου είσαι με έναν πολύ καλό άνθρωπο και είσαι πολύ ευτυχισμένη. Όλη μέρα πατάρει για σένα. Να τον χαίρεσαι, να σε χαίρεται και με ένα παιδάκι γρήγορα.
Γιατί είσαι άνθρωπος που θέλει το παιδάκι και ο Θεός θα σου το δώσει γιατί το θέλεις πολύ. Έτσι, και εγώ διαισθητικά να σου πω κάτι. Που διαίσθηση έχω. Δεν είμαι σαν και εσένα, δεν έχω το ταλέντο το δικό σου και τις γνώσεις. Πιστεύω ότι θα κάνεις ένα παιδάκι. Πολύ θα το ήθελα, παιδιά. Έντε, το 21. Να είστε καλά, το 21. Μαρία, εγώ θα κάνω. Τι? Εσύ θα κάνεις. Θα κάνω, ε. Και θα παντρευτείς. Θα παντρευτώ κιόλα. Το έχω πει. Ναι. Αλλά σε πρώτη φάση σας κάνει το έχω πει ότι στο γάμο σου θα είμαι εκεί. Μου έχεις πει, νομίζω, ότι θα κάνω πρώτα παιδί και μετά θα παντρευτώ. Μπορεί ταυτόχρονα. Το ένα θα είναι. Αυτό πότε θα γίνει, σε καμιά δεκαετία. Λοιπόν, θα μου τα πει τώρα. Την επόμενη φορά σπίτι μου. Φέρετε και κάμερα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σε φανταστική. Θέμη ούτε για αστείο. Μου λέει ο Θέμης, ναι, ωραίο θα είναι. Mm-hmm. Εγώ κάνω τα ραντεβού με τη Μαρία. Δεν θα φωνάξω την κάμερα. Εννοώ ότι σε αυτά. Εννοώ αν είναι τα βασικά αυτά θα μου τα πει, αλλά σε πιο προσωπικά. Λοιπόν, να πω να την ακολουθήσετε στο Instagram Μαρία Ζώη. Δώστε παρακαλώ τα στοιχεία της Μαρίας. Α, τα είδαμε πολύ ωραία. Μαρία Ζώη στο Instagram, στο Facebook, τα τηλέφωνα της, τα πάντα. Είναι εξαιρετική και είναι άνθρωπος που έχει πολύ καλή ενέργεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, τα φίλε, παρακαλώ. Είναι κοριτσάρα μου. Θα κάνω ντολμάδες, τι θα κάνω ντολμάδες. Τάρτες! Τάρτες! Εδώ την έχουμε! Υπερταρτάρα, είσαι θεά! Λοιπόν, σου έχω εδώ το μαχαίρι. Αυτό τι είναι, πιο μεγάλο. Παιδιά, τρελαίνομαι για τάρτα. Θα την κόψω, με επιτρέπεις, ε? Εννοείται, γλυκιά μου. Και ποιος δεν τρελαίνεται για τάρτα, ποιος άντρας, ποια γυναίκα, ποιο παιδάκι δεν τρελαίνεται για τάρτα. Και δεν είναι όποια και όποια μόνο με τυριά. Έχει βάλει και κοτόπουλο, θεά. Βάλει κοτόπουλο, έχω βάλει λιαστή ντομάτα. Είναι πολύ ιδιαίτερη. Έχουμε βάλει βασιλικό. Όχι, κόβει. Λοιπόν, περίμενε να κόψω λίγο ένα κομμάτι. Δεν είναι εύκολο. Η τάρτα θέλει προσοχή στο κόψιμο. Επίτηδες δεν την έκοψα γιατί ήθελα να την κόψεις εσύ. Ακριβώς. Και να πούμε ότι η τάρτα θέλει προσοχή για να μην μαδίσει στο κόψιμο. Σωστή. Οπότε με υπομονή θα τη βγάλουμε την ταρτούλα μας. Λοιπόν. Ωραία. Τι είναι αυτό. Είναι και ζεστή να πούμε, έτσι. Υπέροχη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα υλικά μας. Και θέλω να μου πεις πώς έχεις κάνει τόσο κρατσανιστή να το βλέπετε αυτό. Τώρα θα τα δείξουμε όλα. Και θα τα δείξουμε και θα τα πούμε. Να, πόσο κρατσανιστό είναι. Τέλεια, πάμε να δούμε λοιπόν τα υλικά μας. Λοιπόν. Τέλεια. Θα χρειαστούμε για τη ζύμη 270 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 100 γραμμάρια ελαιόλαδο, 60 ml νερό, 10 με 15 φύλλα βασιλικού φρέσκα, μισό λεμόνι το ξύσμα, μία πρέζα αλάτι. Αυτά θα χρειαστούμε για τη γέμιση τώρα. 50 ml ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, 30 γραμμάρια λιαστές ντομάτες, 300 γραμμάρια κοτόπουλο φιλέτο, 250 γραμμάρια ντοματίνια, 200 ml κρέμα γάλακτος, 2 αυγά, 60 γραμμάρια φέτα τριμμένη, 60 γραμμάρια γραβιέρα τριμμένη, βασιλικό φρέσκο, μοσχοκάριδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Είναι και αρκετά πικάντικη και μου αρέσει πάρα πολύ. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα τυριά, να βάλουμε κίτρινα, ας πούμε. Εντάξει, πάμε να ξεκινήσουμε. Μπορούμε να κάνουμε τάρτες με ό,τι υλικό θέλουμε. Γρηγόρη μου, λοιπόν, να σου βάλω. Τη βγάλω. Για τη γεύση. Λοιπόν, βάζω και στον μπασά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θα πω για την ζύμη. Να δείξουμε λίγο. Εγώ παίρνω τον κάδο του μίξερ και βάζω τα πάντα μέσα. Βάλα μικρό. Μη λέμε ότι το φάγες κιόλα. Βάζω το αλεύρι. Μπορεί να πει και κάποιος κακόβουλος ότι το τρώω μόνος. Ότι το τρώω όλο μόνος. Βάζουμε το αλεύρι στον κάδο μέσα. Ωραία. Βάζουμε το ελαιόλαδο. Πάντα χρειαζόμαστε ταρτιέρα, ε. Ναι, χρειαζόμαστε ταρτιέρα. Βάζουμε το νερό. Βάζουμε το αλάτι και το ξύσμα από το λεμόνι. Α, βάζεις και ξύσμα από λεμόνι μέσα. Ναι. Και το φρέσκο βασιλικό. Α, γι' αυτό έχει κάποια πρασινάκια μέσα που φαίνονται εδώ. Είναι ο φρέσκος βασιλικός μες στην τάρτα. Καλά, παιδιά, είναι φανταστική, φίλες μου. Είναι φανταστική. Πόση ώρα θα τη βάλουμε στο μίξερ? Χτυπάμε μέχρι να γίνει μια λία μάζα. Περίπου πόση ώρα? 5-7 λεπτά. Ωραία. Αρχίζει και μαζεύει. Λοιπόν, δεν έχει σημασία. Με το γάντζο ή και οτιδήποτε. Δεν έχει σημασία. Την τυλίγουμε με μεμβράνη. Πρέπει να είναι γάντζο μόνο στο χτύπημα. Ναι, γάντζο πρέπει. Α, να μόνο. Γάντζο. Α, το ήξω αυτό. Α, βέβαια, γιατί μετά πώ θα ξεκολλήσει, ρε παιδιά, έχει δίκιο Θέμης. Ναι, ξέχασα να το πω. Ναι, πω, γιατί αυτό, μετά θα ξεκολλάει, ναι. Έτσι. Την τυλίγουμε με μεμβράνη και τη βάζουμε στο ψυγείο για περίπου μία ώρα. Για να ξεκουραστεί. Έτσι. Ωραία. Και μετά παίρνουμε τη ζύμη μα. Φανταστική.
πεθαίνετε άλλωστε εδώ. Λοιπόν, γιατί να ανοίγουμε. Ποιο είναι το σωστό πάχος για τη ζύμη κάτας. Τώρα θα δείξουμε. Παίρνουμε τον πλάστη μας. Mm-hmm. Και ανοίγουμε. Δεν θέλουμε να είναι η ζύμη ούτε πάρα πολύ λεπτή, αλλά ούτε και πάρα πολύ χοντρή. Ωραία. Θα την κάνουμε μεγαλύτερη από την τάρτα. Υπέροχο. Κάτσε ρε παιδί, μας σερβίρω, μετά το γυρνάς. Άσε το θέμα να σερβίρω. Θα το κάνετε και το πλάνο, ρε παιδιά μου. Ελάτε να το πάρετε και δώρο αυτό που το κόβω. Αυτό είναι. Να το. Παίρνουμε την ταρτιέρα, την οποία την έχουμε λαδώσει. Mm-hmm. Με ένα πινελάκι έχουμε περάσει όλες τις πτυχώσεις. Ωραία. Και σκεπάζουμε. Αφήνεις λίγο απ' έξω. Τώρα θα δεις, θα το κόψουμε. Ξαναλέω, αυτό το πράσινο που βλέπετε που έχει αφήσει είναι ο βασιλικός που έχει βάλει μέσα και δίνει κάτι πάρα πολύ πικάντικο στη ζύμη. Κάτι πάρα πολύ ωραίο. Και το, και το λεμόνι. Το ξύσμα από το λεμόνι. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα ένα μαχαίρι. Α, την κόβει ΣΥΡΙΖΑ που λέμε. ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς το πας. ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Θέλουμε να φαίνεται και το σχήμα πολύ ωραίο στην τάρτα. Το κρατάς μετά το άλλο. Το άλλο μπορούμε να το κρατήσουμε, μπορούμε να το ανοίξουμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε αυτό. Δεν χρειάζεται να το πετάξουμε. Κουλουδάκια, ναι. Αν δεν θέλουμε να το κάνουμε με μαχαίρι, μπορούμε να το κάνουμε κάλλιστα και με τα χέρια. Ωραία. Δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Εγώ θέλω να δείξω τώρα εδώ, γι' αυτό θέλω να την τελειώσω. Η τάρτα πάντως χρειάζεται μια φόρμα τάρτας πάντα. Ναι, χρειάζεται. Μπορούμε να την κάνουμε και σε ταψί. Σε κανονικό ταψί. Ναι, άμα σε αγχώνει, άστο, δεν πειράζει. Είμαι εγώ όχι, εδώ. Όχι, όχι. Βγαίνει. Είμαι εγώ εδώ, μην αγχώνεσαι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό είναι. Τέλος. Τεντώνουμε λίγο τη ζύμη μας να πάει παντού. Και τώρα με ένα πιρούνι, θέλω να το δείξω αυτό, τρυπάμε τη ζύμη μας για να μην φουσκώσει στο φούρνο. Σωστά. Αν έχετε δει το του Disney, τη Χιονάτη, που φτιάχνει Χιονάτη την τάρτα με τους μικρούς νάνους, βοηθάνε τα πουλάκια να τη φτιάξει. Και τι κάνουν λοιπόν στην τάρτα, πηγαίνουν τα πουλάκια και με τα ποδαράκια τους, τσικ τσικ τσικ, κάνουνε... Δεν έχω δει εγώ. Ναι, βέβαια. Είναι η χαρακτηριστική σκηνή που η Χιονάτη φτιάχνει στο σπίτι των μικρών νάνων την τάρτα. Λοιπόν, αυτό είναι. Ωραία. Τέλος. Εδώ τώρα να πούμε το εξής. Θα βάλουμε το ταψάκι μας στο φούρνο για 10 λεπτά. Ερώτησα, βάλεις με βιβλιά πάνω. Δεν βάζω τίποτα. 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 Γι' αυτό την έχουμε τρυπήσει. Ναι. Και να φουσκώσει ελαφρώς μόλις τη βγάλουμε θα ξανακάτσει. Άρα δεν χρειάζεται να βάλουμε κάτι σε βαρύ. Τίποτα δεν βάζω. Okay. Εγώ. Πριν εγώ δεν έβαλα τίποτα. Την εντάξει. Έβαλα 10 λεπτά στους 180 βαθμούς, στον αέρα. Ωραία. Την βγάζω για να κάνει μια κρούστα. Και ξεφουσκώνει λίγο. Έτσι, ξεφουσκώνει. Έχω ήδη έτοιμη τη γέμιση. Εγώ θα το δείξουμε σε λίγο. Και τώρα θα δείξουμε τη γέμιση πώς τη φτιάχνουμε. Ωραία. Άρα μόνο άμε. 10 λεπτά στον αέρα. Δηλαδή μια προεργασία μόνο η ζύμη. Έτσι, προεργασία. Πολύ σωστά. Εντάξει. Λοιπόν, έχω βάλει τώρα εδώ στο τηγάνι μου το ελαιόλαδο. Έχεις βάλει κοτόπουλο στήθος μόνο, ναι, φιλέτο, μικρά κομματάκια. Το έχω κόψει σε κυβάκια. Η αλήθεια είναι ότι θέλει κυβάκια. Θέλει πολύ μικρά, γιατί αλλιώς θα μας ενοχλεί λίγο στη γεύση. Προσθέτω τώρα στο στόμα το κρεμμύδι. Ναι. Είναι πάρα πολύ γρήγορη, πάρα πολύ εύκολη και πολύ νόστιμη. Καθόλου μπελαλίδικη. Καλέ, φανταστική. Είναι πεντανόστιμη. Νομίζω και το μοσχοκάρι το νιώθω έντονα στη γεύση και μ' αρέσει. Στη γέμιση μέσα. Ναι, ναι, ναι. Να πούμε βεβαίως ότι η τάρτα βγαίνει πολύ πιο ωραίο το κομμάτι όταν κρυώσει. Α, ναι. Έτσι, ναι, 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 πάντα, πάντα. Ακόμα και από τις πίτες, όταν είναι πολύ ζεστή η τάρτα ή η πίτα, δεν βγαίνει ποτέ το κομμάτι έτσι όπως θέλουμε να βγει. Mm-hmm. Εσύ που δοκιμάζεις τώρα, για πες μου, η γεύση... Είναι φανταστική. Είναι καταπληκτική. Σ' αρέσει. Καταπληκτική. Είναι ελαφριά. Ελαφριά είναι, ναι. Ωραία. Και κάνει, αφήνει και μια σαν σπικάτικη. Μπορείτε να το συνδυάσετε μεσημεριανό με μια σαλατούλα, τίποτα άλλο. Είναι τέλεια. Εδώ τώρα προσθέτουμε τη λιαστή ντομάτα. Mm-hmm. Τις ντομάτες, τα ντοματίνια τα οποία τα έχω κόψει απλά στη μέση. Είναι ωραίο γιατί αφήνει κάτι υγρό η ντομάτα. Έτσι. Δεν είναι πολύ στεγνή. Οι τάρτες δεν μου αρέσουν πολύ στεγνές. Μα γι' αυτό και έχω βάλει και τα ντοματίνια τα φρέσκα μέσα, για να είναι πιο δροσερή. Μια μέρα να δείξουμε και γλυκιά τάρτα. Θα δείξουμε. Βεβαίως θα δείξουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα, βάζουμε κρέμα γάλακτος. Έχουμε την κρέμα γάλακτος. Mm-hmm. Προσθέτουμε τα τυριά μας. Πραγματικά είναι μέσα σε 10 λεπτά έχουμε φτιάξει τη γέμιση. Τη γραβιέρα, την οποία την έχουμε τρύψει. Ό,τι τυρί θέλει ο καθένας. Ακόμα και ροκφόρ. Αν την ναι, βεβαίως. Να αρέσει το ροκφόρ εμένα. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Αλλά δεν αρέσει σε όλους.
Άμα το ήξερα έτσι, θα σου είχα φτιάξει τάρτα με ροκφόρ και αχλάδι. Δεν είμαι σίγουρη αν αρέσει στις θεάτριές μας το ροκφόρ. Λοιπόν. Δεν είμαι πολύ σίγουρη. Αν αρέσει στον πολύ κόσμο. Τα αυγά. Ναι. Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάριδο. Το φρέσκο το βασιλικό. Ναι. Έχουμε βγάλει στα 10 λεπτά την τάρτα από το φούρνο. Έχει δημιουργήσει μια κρούστα. Λοιπόν, αυτό πώς είπα το ψήνουμε. Τίποτα. Δεν το ψήνουμε. Το αφήνουμε. Είναι έτοιμο αυτό. Πανέτοιμο. Το είναι έτοιμο. Και γίνεται αυτό. Ωραία. Τέλος. Έκανα παραπάνω γέμιση εγώ για να δείξω. Τέλειο. Λοιπόν, την απλώνουμε. Ρίχνουμε και κάτι από πάνω. Τίποτα δεν ρίχνουμε από πάνω. Και τη βάζουμε έτσι. Αυτό και τη βάζουμε στο φούρνο. Πόση ώρα θα τη βάλουμε στο φούρνο. Θέλουμε. Ανάμεσα από 30 και 40 λεπτά. Αέρα. Αέρα. Προσέχουμε πάντα. Την βγάζουμε μετά. Την αφήνουμε να κρυώσει. Φανταστική. Και τη σερβίρουμε. Είτε ζεστή, κρύα. Είσαι φανταστική. Αύριο γλυκό φτιάχνεις. Αύριο φτιάχνω γλυκό. Θα σου αρέσει πάρα πολύ. Είσαι θεά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Ερχόμαστε με την κυρία με η Μαρίτη που μας περιμένει. Και ένα πολύ δύσκολο δίλημα. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί σας. Ποιο είναι το παιδί? Να σου συστήσω. Ο Παντελής. Παντελή, καλή μου Σοφία. Επιτέλους σε γνωρίζω. Είδα πως με κοίτωσες στην καφετέρια. Ναι, αλλά ό,τι έχεις στο μυαλό σου πρέπει να βγει. Γιατί η Μαρία είναι η καλύτερη μου φίλη. Τα έμπλεξα με το φίλο της, τον Παντελή. Γιατί το έκανες αυτό? Δεν ακούω τίποτα, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μαρία, θέλω το ηρέμησε να μιλήσουμε. Ντροπή σου. Μόνο αυτό σου λέω. Ντροπή σου. Καμιά του δρόμου είσαι. Και στο κάτω-κάτω, τι δικαίωμα έχεις στην προσωπική μου ζωή? Κανένα. Το ότι προσπαθείς να τα βρεις τα δύο αδέρφια είναι κάτι πολύ όμορφο. Αλίμονο. Παντελή, δεν το περίμενα ότι θα συνέβαινε αυτό μεταξύ μας. Και εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Έχω δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Στις 12 παρα 10 έρχονται τα δικά σας διλήμματα. Δύο πρώτα λεπτά επιστρέψαμε στην παρέα μας την κυρία Μέη Μαρίδη. Τι όμορφη που είστε, κυρία Μάρα μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση καθ' αυτό σας βλέπω. Thank you. Είστε και τόσο καλός άνθρωπος, οπότε μόνο θετική ενέργεια φέρνετε. Thanks. Λοιπόν, πάμε στο δίλημα της φίλης μας της Αγγελικής. Η Αγγελική έχει μια κόρη που είναι παντρεμένη. Με τον άντρα της ήταν μια χαρά μέχρι που η αδελφή του τα έφτιαξε με τον σύντροφο της κολλητής της. Επειδή εξαιτίας αυτού μάλωσε με τον αδελφό της. Η κόρη της Αγγελικής και προσπάθησε να του τα βρει. Είναι πολύ μπερδεμένο, γι' αυτό το έχω γράψει και στο πίνακα. Είναι πολύ μπερδεμένο. Ωραία, αυτό είναι πολύ μπερδεμένο. Πάμε να δούμε το φίλημα της Αγγελικής. Ναι, ναι, σωστά. Γίνει ξέβλεγμα. Κατερίνα μου, είμαι η Αγγελική και σου στέλνω αυτό το email να σου πω το δικό μου δίλημα. Έχω μία κόρη που είναι παντρεμένη. Ήταν μία χαρά με τον άντρα της, μέχρι που παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα με την αδελφή του. Η αδελφή του τα έφτιαξε με το αγόρι της φίλης της. Το έμαθε αυτό ο γαμπρός μου και τσακώθηκε με την αδελφή του. Η κόρη μου έκανε προσπάθειες να τους τα ξαναβρει. Μια μέρα την είδα να φιλιέται με έναν άντρα. Τρελάθηκα. Πήγα στο σπίτι να τη ρωτήσω τι συμβαίνει. Μου είπε ότι αυτός που την είδα είναι ο σύντροφος της κουνιάδας της και ότι θέλει να χωρίσει τον άντρα της επειδή είναι ερωτευμένη μαζί του. Βρίσκομαι σε δίλημα. Δεν ξέρω τι να κάνω. Να αφήσω την κόρη μου να χωρίσει και να μείνει με τον σύντροφο της κουνιάδας της, ή να πιάσω αυτόν και να του πω να αφήσει ήσυχη την κόρη μου για να μην χαλάσει το σπίτι της. Τι έγινε, μικρούλα, γιατί εξαφανίστηκες? Όλα καλά. Βραδερφούλη μου, δουλειές, αφού ξέρεις. Αμάν με τις δουλειές. Τι να κάνω? Τέλος πάντων, μας ξέχασες. Τώρα που έχεις να πας? Δεν θα κάτσω πολύ. Σας το είπα και όταν ήρθα, γιατί έχω ραντεβού με τη φίλη μου τη Μαρία. Έχει βρει ένα παιδί. Δηλαδή είναι μαζί του και σήμερα θα μου τον γνωρίσει. Αλήθεια! Ναι, είμαι πολύ χαρούμενη. Αχ, εγώ δεν το ήξερα ότι έχει βρει φίλο. Αμέ! Καλώς! Μου έχει πει ότι είναι πολύ καλό παιδί. Σήμερα θα δω. Ωραία. Θα σου πω. Ναι. Παιδιά, εγώ πρέπει να φύγω. Να μας έρθετε όλοι μαζί μια μέρα να γνωρίσουμε και το φίλο της, Τι λες? Κοίτα, με τη Μαρία θα έρθω σίγουρα. Κάτσε να τον δω πρώτα. Να δω είναι έτσι όπως μου τα λέει. Σωστό, σωστό. Λοιπόν... Βρεάσε τη Μαρία τώρα και το φίλο της και κάτσε να φάμε. Όχι, δεν μπορώ.
Δεν μπορώ. Πάω λίγο τουαλέτα να φρεσκαριστώ και θα φύγω, εντάξει. Καλά, φίλε. Άντε. Φιλάκια. Φιλιά, να περάσει καλά. Σοφία μου, άντε ήρθες. Παιδιά, συγγνώμη, άργησα γιατί πέρασα τον αδερφό μου. Με χρειαζόταν κάτι. Όλα καλά, εντάξει. Ναι, ποιο είναι το παιδί? Να σου συστήσω. Ο Παντελής. Παντελή, καλή μου, Σοφία. Επιτέλους σε γνωρίζω. Μου είχε πει τόσα καλά λόγια για σένα, Μαρία. Και για σένα μου πει τα καλύτερα λόγια, Σοφάκη. Και εγώ χαίρομαι που σε γνωρίζω. Ταιριάζεται. Άντε, άντε, δεν τα αφήνουμε αυτά. Πάμε για καφέ και τα λέμε πάμε, εκεί. Πάμε, ναι. Κάτσε, Παντελή. Γιατί με πήρες τηλέφωνο? Τι έγινε με τη Μαρία, ανησυχώ. Η Μαρία ήταν πρόφαση. Δηλαδή? Πρόφαση για να είσαι εδώ. Ω, πάρες, Παντελή, περίμενε. Τι εννοείς πρόφαση για να με δεις? Νομίζω ότι ξέρεις τι εννοώ. Είδα πως με κοιτούσες στην καφετέρια. Ναι. Ένιωσες κάτι και το ίδιο ένιωσα κι εγώ. Ναι, αλλά ό,τι έχεις στο μυαλό σου πρέπει να βγει, γιατί... Η Μαρία είναι η καλύτερη μου φίλη. Δεν θα της το έκανα ποτέ αυτό. Ναι, αλλά δεν έχει αξία να αρνιόμαστε τα συναισθήματά μας ή να τα αποφεύγουμε. Παντελή, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο μεταξύ μας. Αφού σε σκέφτομαι συνέχεια. Και μάλλον και εσύ με σκέφτεσαι. Ναι, αλλά είναι αδύνατο. Βλέπεις αυτό που έχουμε. Μην τα αρνείσαι. Για πες, παιδί μου, τι έγινε? Καταρχήν είμαστε μόνες μας. Εντελώς. Λείπει ο αδερφός μου. Καλέ, με κάνεις και ανησυχώ, τι συμβαίνει? Πώς σας το πω. Έχει συμβεί κάτι με τη φίλη μου τη Μαρία. Οχ. Τι? Όχι, δεν τσακωθήκαμε. Πώς να σου το πω τώρα, ντρέπομαι ρε εσύ. Καλέ, πες το. Σε μένα ντρέπεσαι? Δεν θα με κατακρίνεις. Καθόλου. Τα έμπλεξα με το φίλο της, τον Παντελή. Γιατί το έκανες αυτό? Όχι, Σοφία, όχι. Ρε εσύ, δεν το ήθελα. Προέκυψε, δηλαδή. Τι να σου πω τώρα, ήταν αμοιβαίο. Πω, πω. Το ξέρω ότι είναι λάθος. Το ξέρω πραγματικά. Τι θα κάνεις τώρα, τι θα κάνεις? Ξέρω, δεν ξέρω. Τον θέλω και με θέλει. Δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Όχι, ρε Σοφία, τώρα. Δεν μπορώ να ακολουθήσω το σωστό. Τι να σου πω. Καλέ, θα την πικράνεις πάρα πολύ έτσι και το μάθει. Δεν θέλω να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να πικράνω τη φίλη μου. Αλλά δεν μπορώ και να το σταματήσω. Σε καταλαβαίνω. Ρε Μαριάννα, εσύ τι θα έκανες? Δεν ξέρω, μη με ρωτάς. Δεν ξέρω να σου πω. Να σου πω. Ναι. Μη σου ξεφύγει τίποτα στον αδερφό μου. Όχι, καλέ, τρελή είσαι. Δεν πρόκειται. Ξέρεις πως αυστηρός είναι μαζί μου. Καλέ, θα με πάρει και εμένα η μπάλα. Τίποτα δεν λέω. Ναι, ούτε κατά λάθος, ούτε κατά διάνοιας. Το λέω. Τίποτα. Τι θα κάνω τώρα? Ρε, ο Παντελής είναι ένας πέφτουλας, ο Παντελής είναι παιδί. Ναι, αλλά και αυτή λάθος. Ό,τι κουνιέται, το πέφτει. Ναι, αλλά σε λίγο μόνο η γιαγιά των τηλημάτων θα τη γλιτώσει. Και θεωρώ ότι είναι λάθος πρώτο ο αδελφός να ανακατεύεται στο τι κάνει η αδελφή. Ανακατεύονται. Εντάξει, αλλά μπορεί να έχει άποψη. Γιατί να έχει άποψη, ναι, ρε. Είναι αδερφή του, μπορεί να έχει άποψη. Μπορεί και επειδή είναι αδελφή του. No. Δεν μπορεί να γυρίσει να τη πει ότι αυτό όχι. Που κάνει είναι λάθος. Ερωτήθηκε ναι, να έχει άποψη. Όχι παραπάνω. Το είπα, άλλο άποψη και άλλο να χωθεί. Ναι. Μη με βαρατά, δηλαδή και εμένα μπορεί ο αδερφός να μου πει ότι ναι. Διαφωνώ με μια επιλογή σου. Παιδιά, εκεί. Την άποψή σας να τη λέτε όταν κάποιος σας ρωτάει. Δεν θα σωστό. Πάτε στη ζωή των άλλων έτσι. Να τους πείτε θα κάνεις αυτό επειδή έτσι το θέλω εγώ. Είμαστε ενήλικες και αποφασίζουμε εμείς για τη ζωή μας. Εσύ παίζει το πράγμα νης. Ναι, ναι, γιατί οι οικογένειες πολύ μπλέκονται και τα σόγια γενικότερα. Δεν ξέρω τα βιώματά λοιπόν, σου. Τα βιώματά μου είναι εξαιρετικά, αλλά το έχω δει να συμβαίνει. Κατάλαβες, ο καθένας αποφασίζει μόνος του ανάλογα τι θέλει. Σε φοράς και πολύ ωραία παιδιά, είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Αυτό που είναι το τραγικό σ' ανθρώπους είναι αλλά όταν βλέπω σόγια μου ανεβαίνει η πίεση. Έχουν για τους άλλους μία κριτική. Κριτική. Πάμε να δούμε τη συνέχεια, γιατί και το δίλημα η Αγγελική μας το έχει στείλει και αφορά στην κόρη της. Άρα και η Αγγελική χώνεται με αυτή τη λογική. Βέβαια. Πάμε να δούμε τη συνέχεια. Ο χώσας του χώσαντος. Μαράκι μου, πώς είσαι? Για πες μου πώς περνάς. Με τον Παντελή? Να βρες, Σοφία. Με τον Παντελή δεν είμαστε πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Γιατί, τι έγινε? Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αλλά είναι κάπως περίεργος. Δηλαδή, τι, δεν σου φέρεται καλά? Όχι, όχι ακριβώς αυτό. Γενικά δεν είμαστε και πολύ καλά όπως στην αρχή. Έλα, μωρέ, μην αγχώνεσαι. Όλα τα ζευγάρια τα περνάνε αυτά και τα καλά και τα κακά τους, ε. Έλα, μην αγχώνεσαι. Όλα καλά θα είναι. Μακάρι να φτιάξουμε τα πράγματα πάλι. Να σου πω πάλι εγώ τουαλέτα και έρχομαι. Ναι, σε περιμένω.
Σοφία, έχεις... Παντελής, μωρό μου, πότε θα βρεθούμε? Έλα με φωναξές. Καλά, Σοφία, δεν τρέπεσαι. Τι έγινε, παιδάκι μου? Τα ξέρω όλα. Ποια όλα, τι λες? Με τον Παντελή, σου στείλε μήνυμα. Τι έκανε, λέει? Τι πράγματα είναι αυτά? Ωραία φίλη είσαι. Κάτσε να σου εξηγήσω, περίμενε. Τίποτα να μου εξηγήσεις. Περίμενε, δεν είναι αυτό που νομίζεις, παιδάκι μου. Δεν ακούω τίποτα, δεν θέλω να σε ξαναδώ. Μα ωραία φίλη. Είναι το... Ηρέμησε να μιλήσουμε. Ρε συ Μαρία. Όχι, Σοφία. Στο λέω, δεν πρόκειται να πω τίποτα στο Στράτο. Δεν πρόκειται να του πω ότι τα έχει φτιάξει με το φίλο της Μαρίας. Ναι, στο υπόσχομαι. Καλέ, θα γίνει έξαλλος άμα το μάθει. Δεν πρόκειται να του το πω. Εντάξει. Άντε, άντε, φιλιά. Μαριάννα! Ποιος τα έχει με ποιον? Όχι, Στράτο, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Σε ρωτάω, Μαριάννα! Ποια τα έχει με ποιον? Εντάξει, η Σοφία τα έχει φτιάξει με το φίλο της Μαρίας, αλλά... Η Σοφία? Ναι, άσε με να σου εξηγήσω όμως, γιατί υπάρχει λόγος που τα έχει φτιάξει μαζί του. Δεν θέλω να με εξηγήσεις τίποτα. Όχι. Η Σοφία, η αδερφή μου. Ναι, Στράτο, άσε με να σου εξηγήσω όμως. Δεν θέλω να με εξηγήσεις τίποτα. Ό,τι είναι να με εξηγήσει, θα μου τα εξηγήσει η ίδια. Λοιπόν, σε παρακαλώ, πάμε τώρα από εκεί. Όχι, 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 Στράτο, άσε με να σου εξηγήσω. Δεν θέλω να με εξηγήσεις εσύ τίποτα. Λοιπόν, πάμε, σε παρακαλώ. Τι έγινε, ρε παιδιά, τι έχετε, αδερφέ, γιατί έχεις νεύρα? Θα σου εξηγήσω. Τι έγινε? Τα ξέρω όλα. Να ξέρεις, εγώ δεν του είπα τίποτα. Μας άκουσε που μιλούσαμε στο τηλέφωνο. Καλά, ρε, δεν τρέπεσαι. Σε ρωτάω, δεν τρέπεσαι? Γιατί να ντρέπομαι, τι έκανα? Χαθήκαν οι άντρες. Ρε εσύ, τον άντρα της κολλητής σου βρήκες. Τι να σου πω, τι να σου πω. Και βάζεις και τη γυναίκα μου στον κόλπο να σε καλύπτει. Δεν την έβαλα, γι' αυτό δεν ήθελα να πει κάτι, για να μην τσακωθούμε και φτάσουμε σε αυτό το σημείο τώρα. Ντροπή σου. Μόνο αυτό σου λέω, ντροπή σου. Καμιά του δρόμου είσαι? Πώς μου μιλάς έτσι, ρε Στράτο? Σου μιλάω όπως σου αξίζει. Αλήθεια, αυτό μου αξίζει. Άκουσε. Άκουσε λοιπόν. Από εδώ και κάτω, τον αδερφό σου ξέχνα το. Αλήθεια. Δεν θέλω να σε ξέρω. Το κατάλαβες αυτό? Δεν με σέβεσαι, Στράτο. Να σε σέβομαι? Τι σε σεβαστώ, ρε. Σέβεσαι ίδια τον εαυτό σου. Άιντε από εκεί. Πάμε να φύγουμε. Χίλια συγγνώμη. Θα του μιλήσω. Στο υπόσχομαι θα του μιλήσω. Θα συνέλθει. Μαριάννα! Βλέπεις τηλεόραση? Ναι. Θέλω να σου μιλήσω, Στράτο μου. Για ποιο πράγμα? Να, παιδί μου, δεν ήτανε σωστό τώρα. Υπερβολές εχθές με την αδελφή σου. Μαριάννα, σε παρακαλώ, μη μου ανοίγεις αυτή τη συζήτηση πάλι. Όχι, θα την ανοίξω. Είναι αδελφή σου. Δεν μπορεί να είσαι τόσο αυστηρός μαζί της. Και δεν μπορεί να ψυχραίνεσαι. Δεν μπορεί να σταματάς να μιλάς στην αδελφή σου για ένα αισθηματικό ζήτημα. Γι' αυτό δεν μιλάω στην αδελφή μου. Γιατί? Στην αδελφή μου δεν μιλάω γιατί τα έφτιαξε με το φίλο της καλύτερης της φίλης. Όχι, βρε Στράτο, τώρα. Ερωτεύτηκε. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να ελέγξουν ούτε τον εαυτό τους, ούτε τίποτα. Ούτε τις φιλίες κοιτάνε, ούτε τίποτα όταν ερωτεύονται. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά ο άνθρωπος πρέπει να ελέγξει όμως και την ηθική του πράγματος. Δεν μεγάλωσε έτσι. Τέλος πάντων, Στράτο, είσαι πολύ αυστηρός. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αλλά κι άλλα δεν σας ψυχράνανε με τη Σοφία. Τώρα αυτό το ζήτημα θα σας ψυχράνει. Δεν είναι ωραίο. Μαριάννα, σε παρακαλώ πάρα πολύ να τελειώσει η συζήτηση. Τα έχω πάρει. Εντάξει. Εντάξει, το σταματάω εδώ. Αλλά θα πρέπει να ξαναμιλήσετε οι δυο σας. Άσε με, σε παρακαλώ. Άσε με, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θα δω τι θα κάνω. Μάλιστα, το δίλημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Να αφήσει την κόρη της να χωρίσει και να μείνει με το στρόφο της κουνιάδας της ή να μην την αφήσει? Αυτός λέει να έχει τέτοια νεύρα και στο κρεβάτι. Τώρα με ενδιαφέρει. Πολλές φορές λειτουργικούν. Πώς θέλει η Βαλεριάνα και χαμομήλη. Πάμε να δούμε τη συνέχεια, γιατί η διαφορά είναι μεγάλη. Ναι. 69-31. Πάμε να δούμε τη συνέχεια και ψηφίστε μέσα από το tvopen.gr / vote. Mm. Κοριτσάκι μου, τι έχεις, γιατί είσαι σκέπτικη και αναστενάζεις? Ναι, μαμά, είμαι πολύ προβληματισμένη. Τι έγινε, αγάπη μου? Δεν ξέρω τι να κάνω. Στράτος έχει ψυχρανθεί με τη Σοφία.
Α, γιατί αυτή είναι πολύ αγαπημένα αδέλφια. Τι έγινε, κάτι θα γίνει σοβαρό. Να σου πω, η Σοφία τα έφτιαξε με το φίλο της Μαρίας. Τη θυμάστε, Μαρία? Καλέ, τη Μαρία δεν θυμάμαι. Τα έφτιαξε με το φίλο της Μαρίας, το έμαθε ο Στράτος και έγινε ένας χαμός. Μπορείς να φανταστείς τι. Κοίταξε, αγάπη μου, από τη μία πλευρά έχει δίκιο ο Στράτος. Δεν είναι σωστό αυτό που έκανε η Σοφία. Από την άλλη όμως είναι αδέλφια. Αυτό. Τώρα για μια αισθηματική κατάσταση πρέπει να τα βρούνε. Εξάλλου μπορεί να χωρίσει, μωρέ, σιγά. Το δε σε κόμπο κι αυτό. Αυτό λέω κι εγώ και προσπάθησα να του μιλήσω λίγο του Στράτου, αλλά ξέρεις, δεν ηρεμεί εύκολα. Το Στράτο το ξέρεις τώρα. Αχ, καλά τώρα. Γι' αυτό σκέφτομαι μήπως πάρω τηλέφωνο τη Σοφία να έρθει με αυτόν τον Παντελή, Παντελή τον λένε αυτόν, να την κουβεντιάσω λίγο, να βάλει και αυτή λίγο νερό στο κρασί της, κάπως να συμβιβαστούνε, να τα βρούνε μεταξύ τους. Είναι κρίμα. Μπράβο, κοριτσάκι μου γλυκό, έτσι να κάνεις. Πρέπει να είναι αγαπημένοι. Είμαστε μια οικογένεια όλοι. Πρέπει να φροντίζει ο ένας τον άλλον. Αυτό ήθελα, βρε μάνα, λίγη ενθάρρυνση. Εντάξει, θα το κάνω. Λοιπόν, Παντελή μου, χάρηκα πάρα πολύ που σε συνάντησα. Βέβαια, θα προτιμούσα κάτω από άλλες συνθήκες να γνωριστούμε. Εντάξει, αλλιώς είχαμε πει να τον γνωρίσεις και αλλιώς έγινε. Δεν πειράζει, πάντως τον γνώρισες. Σωστά. Και εγώ χάρηκα πάρα πολύ. Εντάξει, τώρα πιστεύω θα μας δοθεί ευκαιρία να γνωριστούμε και καλύτερα. Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι, έτσι είναι. Σοφία μου, ήθελα να σου πω ότι μίλησα με τον Στράτο και σιγά-σιγά θα τον φέρουμε με τα νερά μας. Ακού να δεις, Μαριάννα. Ούτε και με ενδιαφέρει. Τον έχω ξεγράψει όπως με ξέγραψε αυτός. Όχι, βρε Σοφία μου, τώρα δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Αδέλφια είσαστε. Στον αδερφό μου να το πεις. Τι, μου κρατάει τέτοια μούτρα επειδή ερωτεύτηκα και στο κάτω-κάτω. Τι δικαίωμα έχει στην προσωπική μου ζωή, κανένα. Αγάπη μου, καλά σου λέει η Μαριάννα. Μια χαρά τα λέτε εσείς. Κοίταξε να δεις. Είσαστε αδέλφια. Μισό βήμα εκείνος, μισό βήμα εσύ. Κάπως να συμβιβαστείτε. Όχι. Αυτός να κάνει πίσω, ρε Σιμαριάν, αυτός φταίει. Αυτός φταίει, αυτός μου μίλησε άσχημα. Μην αντιδράς έτσι. Καλά τα λες, Μαριάννα μου. Να την ακούς. Ναι, ξέρει ναι. Τι λέει. Μην είσαι φαίνεται. Έτσι. Μην είσαι αδιάλακτη. Είσαστε αδέλφια. Πρέπει να τα βρείτε. Με έχει βγάλει από τα ωριά μου, όχι. Εγώ είμαι μαζί σου. Έχεις δίκιο. Α, Παντελή. Τι κάνεις, Μαριάννα? Καλά, πώς και από εδώ χωρίς τη Σοφία? Η Σοφία δεν ξέρει ότι είμαι εδώ. Ήρθα μόνος μου. Γιατί, τι συμβαίνει? Γιατί ήθελα να σε ευχαριστήσω για αυτό που έκανες την προηγούμενη φορά. Τι έκανα? Ξέρεις πολύ καλά. Το ότι προσπαθείς να τα βρεις τα δύο αδέρφια είναι κάτι πολύ όμορφο. Αλίμονο. Τα αδέλφια πρέπει να είναι πάντοτε φιλιωμένα. Ό,τι και να συμβαίνει, δεν κάνει να είναι τσακωμένα. Το εκτιμώ αυτό. Θυμάσαι αυτό που σου είπα ότι. Θα μας δοθεί τώρα ευκαιρία να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Ναι. Με κολακεύεις, Παντελή. Η αλήθεια είναι ότι χάρηκα που σε είδα εδώ. Κι εγώ χαίρομαι που σε βλέπω. Παντελή, δεν το περίμενα ότι θα συνέβαινε αυτό μεταξύ μας. Και εμένα μου φαίνεται απίστευτο. Αλλά εγώ το περίμενα. Ναι. Είχαμε μεγάλη σύνδεση μεταξύ μας. Που νιώθω τρομερές τύψεις απέναντι στη Σοφία. Τώρα καταλαβαίνω πώς ένιωθε εκείνη για τη Μαρία. Έλα, μην αναφέρεις τη Σοφία τώρα. Αυτό που έχουμε τη Σοφία δεν συγκρίνεται καθόλου με αυτό που έχουμε εμείς. Ναι, κι εγώ. Κι εγώ έτσι νιώθω. Έχω χάσει το μυαλό μου. Νομίζω ότι μπορώ να κάνω τα πάντα για σένα. Στράτος, τι τον θες, μάνα? Γι' αυτό βρήκες ευκαιρία να λωνίζεσαι. Δεν τρέπεσαι? Ποιος ήταν αυτός που φιλιώσουν στον δρόμο και σε χούφτανε και το ευχαριστιώσουν? Ο Παντελής, ο φίλος της Σοφίας. Τι είπες? Από όλη την κοινωνία δεν φταίνει παπατά στον άντρα σου.
Το φίλο της κουνιάδας σου βρήκες να κάνει σχέση. Μα ναι, είμαι ερωτευμένη. Τι λες, μωρέ, δεν τρέπεσαι. Τι θα γίνει αν το μαθεί ο άντρας και η κουνιάδα σου, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν με νοιάζει τίποτα. Πρέπει να το καταλάβεις, είμαι πολύ ερωτευμένη. Θα χωρίσω το Στράτο. Έχω δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να αφήσω την κόρη μου να χωρίσει με τον άντρα της και να συνεχίσει με το φίλο της κουνιάδας της ή να πιάσω αυτό να του μιλήσω. Να την αφήσει ήσυχη, ώστε να μην χαλάσει το σπίτι της. Καταρχάς, ο Παντελής κάτι πολύ καλό που θα κάνει. Δηλώνω τυχερός που δεν έπαιζε στο επεισόδιο. Ρέστος και ο Στράτος. Σίγουρα... Στράτος είναι... Έλα καμπίτσι στο τσάκτη κλείτος. Άντρη, στη γειτονιά στην Καστέλα έμενε ο Στράτος ο Τζόρτζογλου. Κατέβαινε από το σπίτι μου, εγώ με ένα σκύλο, ανημανούς κονδούρο, φάτσα ήταν το σπίτι του Στράτου. Έβγαινε λοιπόν η μάνα του στην πόρτα, άγριος και ο Στράτος. Το έχει το όνομα. Στράτο, μη βαράς τα παιδάκια! Ο Στράτος Α, ήταν όταν ήταν μικρούλης ο Στράτος Τζόρτζογλου. Ναι, μωρέ, στη γειτονιά σου λέω, παιδί. Λειτουργούσε σαν τον Παντελή, λειτουργούσε. Λοιπόν, 73% λέει να μην την αφήσει και αυτό θα πάμε να δούμε. Τι θέλετε εσείς? Είμαι η μητέρα της Μαριάννας και ξέρω πολύ καλά ποιος είσαι, Παντελή. Ωραία, και τι ζητάτε εδώ? Θέλω να αφήσει την κόρη μου ήσυχη. Όπως ξέρεις, είναι παντρεμένη και έχει δημιουργηθεί ήδη πρόβλημα στην οικογένειά της. Η κόρη σας όμως είναι μεγάλος άνθρωπος και ξέρει τι κάνει. Το ίδιο κι εγώ. Δεν χρειαζόμαστε τις δικές σας υποδείξεις. Ξέρω πολύ καλά τι κάνεις εσύ. Έχει σύστημα να μπλέκεις ανάμεσα σε φίλες και να δημιουργείς προβλήματα. Λοιπόν, θέλει να ξεκόψει από αυτήν. Μην κάνεις ό,τι αναστενάζεις. Ξέκοψε άμεσα γιατί θα έχουμε κακά ξεμπερδέματα. Παντελή. Μάλιστα, λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας την Φωτεινή Γεωργαντά και την κυρία Δενδρινού Μαρία που είναι μέλος των Dr. Πρίνου και θα μας μιλήσουν για αυτό το challenge που πολύ σας αρέσει. No Makeup Challenge, αποκλειστικά στον Dr. Πρίνου. Πώς λοιπόν μπορείτε να είστε πάρα πολύ όμορφες χωρίς μακιγιάζ με την κατάλληλη θεραπεία. Γεια σου, Φωτεινή μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Αυτό είναι το στοίχημα mm-hmm. των Dr. Πρίνου, No Makeup Challenge. Αυτό λοιπόν είναι το στοίχημα ολωνών μας και πώς μπορούμε να το πετύχουμε. Με τη νούμερο ένα θεραπεία mm-hmm. κατά της γύρασης, της επιδερμίδας του προσώπου, που είναι το reverse. Μη επεμβατικά, μη χειρουργικά, χωρίς πόνο. Την έχεις κάνει, έτσι δεν είναι? Ναι, την έχω κάνει. Την έχεις κάνει και είναι φανταστική. Και πρέπει να σου πω ότι είναι η αγαπημένη μου. Θα γίνει και η δική σας η αγαπημένη. Την έχετε δοκιμάσει. Χάρη λοιπόν, πρέπει να σας πω, στην τεχνολογία. Είναι συνδυασμός επιστήμης και τεχνολογίας. Δεν λες ηλικία, έτσι? Λες ηλικία. Βεβαίως και τη λέω. Πόσο είσαι? Είμαι 49 χρονών. Καλά. Ξέρεις πόσο φαίνεσαι? Πόσο φαίνομαι? Το πολύ 40. Κοίτα τώρα. Θέλω πολλά χρόνια να σε ρωτήσω, γιατί είσαι χρόνια στο χώρο, αλλά απίστευτο. Είναι απίστευτο και όμως αληθινό. Χάρη λοιπόν σε αυτές τις καταπληκτικές θεραπείες που έρχονται κατά αποκλειστικότητα από τον Dr. Πρίνου και έρχεται αυτή η θεραπεία που πρέπει να σας πω τι πετυχάνει. Πετυχαίνει λοιπόν αναστροφή της γύρανσης, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, mm-hmm. χάρη στο εξαπεπτίδιο. Έχει ουσιαστικά ενεργά συστατικά αυτή η θεραπεία και ουσιαστικά με την τεχνολογία, συνδυασμό τεχνολογίας, επιστήμης και τεχνολογίας με το Generator MicroSparks. Τι κάνουμε? Δημιουργούμε διάβλους με αποτέλεσμα να ανοιχτούν λοιπόν οι πόροι και να μπει η πολυδραστική φόρμουλα reverse. Και να πούμε ότι είναι μη ενέσιμα. Θέλω να δούμε και την Ιωάννα που είναι μαζί μας, η οποία Ιωάννα έχει μια... Καλή Ιωάννα μου, φαίνεσαι πόσα χρόνια νεότερη. Έτσι. Φτούσου. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Wow. Η οποία η Ιωάννα, πρέπει να σας πω ότι mm-hmm. επειδή λόγω του πολύ έτσι κοπιαστικού ωραρίου που είχε και γενικότερα ότι δούλευε πάρα πολύ, που είχε κουράσει πολύ τα μάτια της και είχε κιόλας και μαύρους κύκλους. Τι γίνεται? Η Ιωάννα είναι πολύ ωραία κοπέλα. Είναι ωραία κοπέλα. Πολλές λοιπόν γυναίκες με πολύ ωραία χαρακτηριστικά από την κούραση δεν μπορούν να αναδείξουν τα ωραία χαρακτηριστικά τους. Και νομίζω ότι αυτό πέτυχες με την τεχνολογία reverse. Φάνηκαν τα μάτια σου, τα ζυγωματικά σου. Φάνηκα τα ζυγωματικά της. Τώρα βλέπουμε ότι δεν έχει καθόλου. Το πιο σημαντικό, κοιτάξτε το πριν και το μετά. Δεν έχει καθόλου μαύρους κύκλους. Σωστά. Είδατε εδώ πέρα. Δεν έχουμε πολλές ρητίδες. Δεν έχουμε όμως μαύρους κύκλους, που είναι το πιο σημαντικό. Εξαφανίστηκαν λοιπόν οι μαύροι κύκλοι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πλέον το δέρμα της είναι πιο λαμπερό. Είναι πιο φωτεινό. Και τα μάτια της είναι πιο ξεκούραστα. Είναι αυτό δηλαδή που αποτυπώνεται στην ηλικία της. Γιατί είναι μια νέα γυναίκα. Να πούμε ότι είναι μη ενέσιμο, μη επεμβατικό. Είναι η θεραπεία που είδατε πριν που εφαρμόζεται στα Dr. Πρίνου μέσα στο ιατρείο. Και θέλω να μου δώσει λίγο τα τηλέφωνα για να επικοινωνήσουν οι φίλες μας. Γιατί ξέρω ότι αυτή τη στιγμή είναι η πιο δημοφιλής θεραπεία στην Dr. Πρίνου. Έχεις απόλυτο για το δίκιο. Πρόσωπο, γιατί υπάρχουν και το σώμα πολλές. 2, 10, 80, 10.000 για όλη την Ελλάδα.
και 2-31-0-2-56-2-54 για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί τα Dr. Πρίνου βρίσκονται παντού σε όλη την Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε φυσικά και στην Πάτρα και στην Κόνιθο και στην Κρήτη, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, όπως είπα, αλλά και στην Νέα Ερυθρέα, στην Πατησίων, στο Σύνταγμα, στον Πειραιά. Παντού λοιπόν στον Άγιο Δημήτριο είμαστε δίπλα σας, είμαστε κοντά σας. Και το πιο σημαντικό ότι αυτή την περίοδο τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας και ασφάλειας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει Κατερίνα και θερμομέτρηση για να μπει κάποιος στον Δοκτωρίνο, οι μάσκες, οι αποστάσεις. Δίνεται μάσκα, τηρούνται λοιπόν οι αποστάσεις και ο καθένας μπαίνει στο δικό του χώρο. Φωτεινή. Μία κυρία μεγαλύτερης ηλικίας, πόσες συνεδρίες θα χρειαστεί για να έχει ένα σωστό αποτέλεσμα με τη VVS? Έχεις απόλυτο δίκιο και είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ερώτηση. Ο καθένας λοιπόν από εμάς γίνεται μια διάγνωση. Γίνεται λοιπόν μια διάγνωση και ανάλογα με την περίπτωση που έχουμε, με το πρόβλημα που έχει ο καθένας, αλλά σίγουρα όμως από την πρώτη κιόλα συνεδρία θα δείτε θεαματικά αποτελέσματα. Θεαματικά αποτελέσματα γιατί έρχεται ουσιαστικά να δώσει πληρότητα, γιατί περνάει τα 22 Μάλιστα. στρώματα και φτάνει μέχρι το χώριο. Τέλεια. Τόσο βαθιά. Είναι πραγματικά πλήρη αναστροφή της γύρασης και η τιμή, μάλιστα, που θα τη δείτε τώρα σε μια τιμή γνωριμίας καταπληκτικά, μετά τώρα. Δηλαδή το σποτάκι Ωραία. Που θα τη δείτε, είναι υπέροχη. Γι' αυτό τηλεφωνήστε τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και τις δύο. Πάμε σε διαφημίσεις. Κυρία Μάρα, έρχεται μία τηλεφωνική φωτιά. Σε λίγα λεπτά ξανά είμαστε μαζί σας. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Πρόσεχε καλά τι κάνεις, σαν τι εξοδό με φτάνεις. Ποια κυρία έχω στη γραμμή μου? Α, είναι πολύ μικρή η Αλεξία. Είναι μόλις 27 ετών, κυρία Μάρα. Ωραία. Γεια σου, Αλεξία μου. Καλησπέρα, αγάπη μου. Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Θα σε δυναμώσουν λίγο εδώ πάνω οι χολύπτες για να σε ακούμε και ξεκινά να λες την ιστορία σου. Χαίρομαι πολύ που σας μιλάω. Θέλω να σου πω ότι είσαι καταπληκτική. Σε ευχαριστούμε πολύ. Σας παρακολουθώ κάθε μέρα. Να είσαι καλά. Θέλω να σας πω και εγώ τη δική μου ιστορία και να με συμβουλεύσετε. Mm-hmm. Έχω 2 χρόνια σχέση. Είναι ένα παιδί που είναι 29 χρονών. Είναι υπάλληλος σε ένα βιβλιοπωλείο. Εμένα η δουλειά μου είναι σε ένα εστιατόριο. Mm. Δυστυχώς τα πάμε πολύ καλά με το αγόρι μου, αλλά έχασα τη δουλειά μου μέσα στην καραντίνα. Μάλιστα. Οπότε είχαν και θέματα οικονομικά. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτό. Mm. Από ένα ταξίδι, μια βόλτα, ήταν όλα πολύ δύσκολα. Οπότε χάνοντας και τη δουλειά μου, τα πράγματα δυσκόλεψαν πάρα πολύ. Αναγκάστηκα λοιπόν να μείνω με την οικογένειά μου, με τη μαμά μου δηλαδή, μαμά. Γιατί έχουν χωρίσει οι γονείς μου εδώ και 12 χρόνια. Βέβαια, μένει με έναν άλλον άνθρωπο, πιο νέο από αυτήν. Είχα τις αντιρρήσεις μου εγώ στην αρχή. Έχουν παντρευτεί. Ναι. Είναι πολύ καλά τα τελευταία 4 χρόνια. Εκείνη είναι στα 54, εκείνο στα 46. Αν και είχα τις αντιρρήσεις μου λοιπόν, ο άνθρωπος είναι πολύ καλός, είναι ευγενικός. Ο πατριός σου. Ναι, ναι. Ναι. Στην αρχή που έμεινα μαζί του δεν ένιωθα πολύ άνετα. Δεν τον ήξερα βέβαια πολύ καλά τον άντρα της, οπότε μου ήταν λίγο περίεργο όλο αυτό. Βέβαια, όσο περνούσε ο καιρός, οι μέρες, τον μάθαινα καλύτερα. Mm. Κατάλαβα πως είναι καταπληκτικός άνθρωπος. Mm. Είχε πάρα πολύ ωραία ενδιαφέροντα, χιούμορ, καλός, κατάστατος. Mm. Όλα τα είχε. Εκεί λοιπόν είναι ένα σύνολο, ένα πακέτο πολύ καλό. Mm. Άρχισε να το πλησιάζω σιγά-σιγά και να του δείχνω πως με ενδιαφέρει και ερωτικά. Και εκείνος ήταν θετικός στην αρχή. Έτσι κάναμε σχέση. Ήξερε πως εγώ έχω σχέση, αλλά αυτό δεν τον ενοχλούσε. Το θετικό από τη μία μεριά είναι ότι η μητέρα μου έλειπε αρκετές ώρες από το σπίτι λόγω της δουλειάς. Οπότε και εμείς είχαμε πολύ χρόνο που περνούσαμε μαζί. Μου πρόσφερε δώρα, μια οικονομική ασφάλεια που εγώ δεν είχα, λόγω ότι δεν είχα δουλειά. Βέβαια, εγώ δεν ήθελα και κάτι παραπάνω, ούτε ήθελα να χωρίσω τη σχέση, από τη σχέση μου. Εκείνος αυτό ζητάει.
Έχει αρχίσει τις δίλες, θέλει να χωρίσω, με θέλει για εκείνον. Εγώ του εξήγησα λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί και θα το υποψευθεί η μητέρα μου, mm-hmm. και ότι αυτό είναι μια κάλυψη. Ότι έχω μια σχέση είναι μια κάλυψη να μην μας καταλάβει. Εκείνος όμως δεν το συζητάει καθόλου. Θέλει πάση θυσία να χωρίσω. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής του έχω πει ότι θα το σκεφτώ, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο, μέχρι να βρω κάτι να του αλλάξω τη γνώμη. Βέβαια, θέλω να ακούσω και εσάς τι μπορώ να κάνω. Μάλιστα. Δεν θέλω βέβαια να τον χάσω. Εσύ έχεις και ερωτικές επαφές με τον άντρα της μητέρας σου. Άκου τι λέει. Ναι. Άκου τι λέει. Ειλικρινά δεν έχεις νιώσει ποτέ έτσι τύψεις, άσχημα, βρωμιά με τον εαυτό σου. Δεν ξέρω, ρωτάω. Βρωμιά. Δεν έχω νιώσει γιατί μου βγήκε όλο αυτό. Βρωμιά. Δεν θέλω να... Νόμι για τη λέξη, αλλά δεν νιώσεις... Δηλαδή... Ναι, ναι. Αυτό πιστεύω ότι θες να πεις, ρε παιδί μου, ανέστητη, ότι είσαι αντίστοιχη. Όχι, βρωμιά, παιδιά, βρωμιά όταν κοιμάσαι με τον ίδιο άντρα που κοιμάται η μαμά σου. Αν αυτή μου επιτρέπετε μου. Να πω κάτι, ναι. Έχουμε μία ιδιαιτερότητα εδώ σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα, ναι, που έχουμε, ναι, λάβει όλα αυτά τα 3 χρόνια. Εδώ δεν παίζει πολύ ο χαρακτήρας της Αλεξίας, αλλά παίζει μπάλα ο δεύτερος σύζυγος της μαμάς. Αμέσως εξηγώ τι εννοώ. Η Αλεξία, έχουμε 2 οίκους. Εδώ η Αλεξία είναι με αυτό το παιδί. Το χαρακτηρίζει παιδί, έτσι το άκουσα να το λέει. Σας έχω πει να δίνετε σημασία πώς χαρακτηρίζει. Ναι, ναι. Για να τον λέω παιδί, πάει να πει ότι εγώ νιώθω υπεύθυνη, είμαι η μαμά του. Το είπε και μόνη της, όλη την καραντίνα, εγώ τον συντηρούσα. Αυτό λοιπόν με κουράζει κάποια στιγμή, να είμαι η μαμά του γκόμενου. Φεύγω λοιπόν και πάω και μπαίνω ανάμεσα στη μαμά και στο νέο σύζυγο. Τη στραβάει το ενδιαφέρον αυτός, γιατί από ό,τι άκουσα είναι καταπληκτικός, έχει χιούμορ, έχει λεφτά, έχει όλο το πακέτο. Παιδιά, και εγώ θα τσίμπαγα. Με τον άντρα της μαμάς σας. Με τον πατριώκαλε, θα τσίμπαγε. Θα τσίμπαγα σε ένα τέτοιο χαρακτήρα. Αυτός είναι πατριός όμως. Ναι. Προσέξτε τώρα, αυτό το σημείο που διαφέρει αυτό το τηλεφώνημα είναι, αυτός στην αρχή δεν ζηλεύει. Και της λέει μη χωρίσεις με τον κόμενο για να έχουμε κάλυψη. Μετά ξαφνικά του μπαίνει η ιδέα για να δοκιμαστώ. Εγώ αξίζω, μπορώ να κάνω αυτή την πιτσιρίκα στα εξών. Έλα, βέβαια μεγάλος, από τα εξών είναι και αυτός. Και της λέει να μην χωρίσεις, αρχίζει τις ζήλιες. Να χωρίσεις, συγγνώμη, αρχίζει τις ζήλιες. Εσύ, παιδί μου, πιστεύεις ότι αν αυτός... σε πείσει να χωρίσεις, θα χωρίσει τη μάνα σου και θα πάρει εσένα. Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει. Το μόνο, δεν πρόκειται να το δεχτεί αυτό που θέλεις, γιατί το μόνο που κάνει είναι να τσεκάρει τον ναρκισισμό και τον εγωισμό του. Είμαι εγώ ικανός, εγώ ωραίος Μπρούμελ, είμαι ικανός να διαλύσω αυτό το κοριτσάκι. Δεν θεωρώ ότι το πάει έτσι εγωιστικά. Γιατί μου δείχνει ότι με αγαπάει, με προσέχει, με προσέχει. Σε ρώτησε κάτι, κυρία Μεϊμαρίδη. Τι πιστεύεις, θα χωρίσει τη μάνα σου να παντρευτεί εσένα? Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια και... Εγώ πιστεύω ότι θα μπορεί να το κάνει. Ο τρόπος, ναι, που μου φέρεται μου δείχνει αυτό. Εσύ τι θα κάνεις, καλέ, που θα καταστρέψεις για πάντα τη σχέση σου με τη μητέρα σου? Δεν θα ξαναμιλήσεις με τη μάνα σου ποτέ? Αυτό είναι το ένα θέμα μου, αλλά την άλλη θα ήθελα να τον πάρω και να φύγουμε. Πρόκειται... Άρα, εσύ θες κάτι τέτοιο. Πρόκειται εσύ για ένα γοητευτικό άντρα. Εσύ ουσιαστικά θες να είναι μαζί σου αυτός ο άνθρωπος. Να είναι ψιλογοητευτικός αυτός. Γιατί τσιμπάνε σε αυτό. Παιδιά, ξέρετε πόσο το χιούμορ που λέει η πιτσιρίκα εδώ... είναι τόσο σημαντικό. Αφροδισιακό, αν το ξέρουμε. Αχ, λίγο. Απλά, παιδιά, είναι ο πατριώτης, το ξεχνάμε λίγο. Κυρία Άννα μου, να ακούσουμε και την κυρία Άννα που είναι 50 ετών. Γεια σας, κυρία Άννα μου, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλά. Καλησπέρα, σας ακούμε και εμείς και η Αλεξία. Λοιπόν, ήθελα να πω στην Αλεξία κάτι. Επειδή έχω κι εγώ μία κόρη πιο μεγάλη από εκείνη και πάντα την συμβουλεύω. Κορίτσι μου γλυκό, ειλικρινά... Αυτό που κάνεις, εάν το μάθει η μητέρα σου, είναι μαχαιριά στην καρδιά. Να προδοθεί τόσο πολύ και από τον άντρα της, από τον σύντροφό της, αλλά και από το ίδιο της το αίμα. Θα σε συμβούλευα να κάνεις πέρα.
Κοίταξε τη ζωή τη δική σου. Η μάνα σου σίγουρα θα προδοθεί από αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ πιστεύω ότι είναι καταδικασμένος αυτός ο γάμος. Γιατί και με σένα να χωρίσει θα βρει κάποια άλλη. Ο άνθρωπος το έχει το θέμα. Και κοίταξε να κάνεις τη δική σου τη ζωή. Μην μπλέκεις. Πάντα ήμουνα κατά στο να μπαίνει κάποιο τρίτο πρόσωπο μέσα σε ένα ζευγάρι. Τώρα είμαι ακόμα περισσότερο. Γιατί το ζευγάρι αυτό είναι η μάνα σου. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Άννα, να ακούσουμε και την κυρία Ελένη, 58 ετών. Κυρία Ελένη, καλημέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε, σας ακούμε και εμείς, καλά κυρία Αλέξια. Καλά εσείς. Καλά εμείς. Εγώ θα σου πω κάτι, Αλέξια. Αυτό που κάνεις το αισθάνεσαι. Το ναι, σεξ. Δεν είναι κάνει το αγόρι. Αν καταλαβαίνει το σεξ. Πολλές γυναίκες δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Να την ακούσουμε λίγο τι απαντάει η Αλεξία. Το αγόρι σου τι δουλειά κάνει? Το αγόρι μου δουλεύει σε βιβλιοπωλείο. Στο βιβλιοπωλείο. Οπότε ο κύριος εκεί, ο μέλλον πατέρας, σας βολεύει όλους. Η μάνα σου σε ρώτησε πώς τα βγάνεις έξω και από πού τα παίρνεις τα δώρα? Όχι, γιατί τα κρύβω, δεν τα εμφανίζω. Δεν έχει σημασία, δεν κρύβεις τα παντελόνια σου, μπορεί να κρύβεις τα χρυσαφικά σου. Τις μπλούζες σου, τις εξόδους δεν τις βλέπει η μάνα σου να αναρωτηθεί πόσα παίρνει από το βιβλιοπωλείο ο μικρός? Κάπου τα καλύπτω. Προσπαθώ. Εγώ ξέρεις τι κατάλαβα, ότι βολεύεστε όλοι εκεί μέσα με τον παππού. Δεν είναι παππούς, παιδιά. Είναι 46 ετών άνθρωπος. Καθόλου παππούς δεν είναι. Για το 1500 π.Χ. παππούς είναι. Και τα δέοντα. Έλα, η μάνα δεν ξέρει, η κυρία Ελένη, μου τίποτα. Ξέρει και παραξέρει η μάνα. Δεν ισχύει, δεν το γνωρίζει η μητέρα. Εγώ όμως έβλεπα την κόρη μου και με άλλη μπλουζάκι που έχει 5 ευρώ θα τη ρώταγα αν δεν είχε. Καλά, κυρία Ελένη, μου καταλαβαίνουμε τι λέτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε και την κυρία Ελευθερία, 46 ετών. Καλησπέρα. Καλησπέρα, γεια σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Ήθελα να πω στην Αλεξία ότι αυτό που κάνει εξ αρχής δεν είναι σωστό και έπρεπε να το πει στη μητέρα της από την αρχή ότι ο πατριός την κοιτάζει έτσι. Ακούς, Αλεξία. Δεν πρέπει να μπει στη μέση αυτός ο άνθρωπος και να χωρίσει την οικογένειά της. Πρέπει να προφυλάξει και τη μητέρα της και τη ζωή της. Εγώ τον προσέγγισα. Με κέρδισε με το χιούμορ του, με την καλοσύνη του. Με το χιούμορ που έχει λεφτά. Παιδιά, τι λέτε τώρα, τι είναι αυτά. Όποιος έχει χιούμορ και είναι ο άντρας της μάνας μας, πάμε και τα φτιάχνουμε μαζί. Επειδή χιούμορ. Έχει λεφτά και τις κάνει. Και τι σημασία έχει, παιδιά, είναι ο άντρας της μάνας και να πάμε τόσο ψύχρεμα τόση ώρα. Ελάτε τώρα. Εγώ πάρε λεφτά θα έρθει ο Κασιμόδο. Κατερίνα μου, ποιο χιούμορ, κοιτάνε οι γυναίκες το χιούμορ. Παιδιά, είναι ο άντρας της μάνας της. Το έχει κάνει και μια κακία αυτή εδώ. Έχει αφήσει το καλό παιδί σπίτι μόνο του να βουρλίζεται. Τώρα, δεσποινής Αλεξία, ποιος πληρώνει τον Νίκη που το άφησε το καλό παιδί μόνο του εκεί. Γύρισες, πήρες το μπογαλάκι σου και πήγες στη μαμά σου. Αυτός ο δύστυχος τι κάνει? Εκείνος ο καημένος προσπαθεί, με θέλει. Ο καημένος, τι εκφράσεις. Βούλωσέ το πια και πάρε πίσω το βαλιτσάκι σου και πήγαινε στο καλό παιδί. Να μην πάρετε και ένα σκύλο εκεί πέρα. Γιατί να πάει στο καλό παιδί εσύ, κυρία Μάρα? Γιατί να μην πάει? Γιατί να πάει, δεν πρέπει δηλαδή το παιδί να γλιτώσει που αυτή έχει μπλέξει με τον άντρα της μάνας της? Πού να πάει? Λέω να πάει, όχι μάνα. Τι να πάει η μάνα εννοείς? Να στείλει τη μάνα στο καλό παιδί. Λοιπόν, κυρία Ελευθερία, μια συμβουλή στην Αλεξία. Μια συμβουλή. Έτσι όπως κάνει θα καταστρέψει και τη ζωή της και τη μητέρα της. Αυτός ο άνθρωπος θα κάνει το ίδιο πράγμα όπου και να βρεθεί, γιατί μάλλον είναι του στυλ του. Ένας άνδρας που κοιτάζει τη μάνα και μετά κοιτάζει και την κόρη και της δίνει δώρα, ρούχα, λεφτά ή οτιδήποτε άλλο για να την προσεγγίσει, δεν είναι σωστός. Και δυστυχώς μεγαλώνοντας θα καταλάβει η Αλεξία το λάθος της. Μπορεί τώρα να είναι ωραία, να νιώθει ωραία, να νιώθει ιδανική, να νιώθει τέλεια, αλλά όλα αυτά είναι ένα παραμύθι και ένα ψέμα. Ευχαριστούμε και πολύ, κυρία Ελευθερία μου, να είστε καλά. Ποια άλλη κυρία έχω στη γραμμή μου, γιατί... Να μας πει τι νιώθει και Χρήστα... για τη μαμά η Αλεξία. Η κυρία Χρήσα, 69 ετών, κάτι θέλει να πει, είναι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία. Κυρία Χρήσα μου, ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ. Γεια σας. Σε όλες σας, το πάνελ, ήθελα να πω στην Αλεξία ότι αυτό είναι, δεν πρέπει ποτέ να μπαίνεις μέσα στη ζευγάρ, ούτε μέσα στη μάνα της.
Αλλά και εκτός αυτού θα πρέπει να φύγει από αυτή τη σχέση και να το πει και στη μάνα της να φύγει, γιατί ο άνθρωπος δεν είναι σωστός. Αν ήταν σωστός, δεν θα τα μπλέκε με την κόρη. Εννοείται. Θα τη σεβότανε. Πολύ σωστά. Οπότε πρέπει να χωρίσει και η μάνα. Να μην πληγωθεί περισσότερο αργότερα. Δεν ξέρω, αυτή είναι η γνώμη. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Χρύσα μου. Κυρία Μάρα. Δεν λες, Αλεξία, για τη μαμά σου, τι νιώθεις εσύ. Τι σου λέει για όταν ήσουν μικρή. Ευχαριστούμε, κυρία Χρύσα μου. Στεναχώρια νιώθω. Στεναχώρια γιατί η μαμά μου μας έχει μεγαλώσει με έναν τρόπο... Έχεις και αδέλφια. Μας. Πολύ σωστά, ναι. Έχεις και αδέλφια. Πού μένουν τα αδέλφια σου με τη μαμά και αυτά. Όχι, όχι, όχι. Μακριά. Είναι παντρεμένα. Ναι. Όσον αφορά, μας έχει μάθει με σωστούς τρόπους από την αρχή ότι μάθαμε ότι όταν βλέπουμε ένα γόρι, όχι παντρεμένο και αραβωνιασμένο, μία μέρα σχέση να έχει, δεν το κοιτάμε ερωτικά. Ωραία. Και το τήρησες αυτό, βλέπω. Δεν μπόρεσα, παιδιά, δεν μπόρεσα. Καλά. Γιατί λοιπόν οργανώθηκες να κάνεις το αντίθετο και να τις πάρεις τον άντρα. Αυτό κρύβει έναν πάρα πολύ βαθύ και κρυμμένο θυμό για τη μαμά, ξέρεις, Δεσποινής. Τη μαμά μου τη λατρεύω και δεν θέλω να την πληγώσω. Από ό,τι φαίνεται η πράξη σου φαίνεται να την τιμωρήσεις. Λοιπόν, να ακούσω από... και την κυρία Ματίνα πριν δώσετε την τελική συμβουλή. Ωραία, κυρία Ματίνα, σας ακούμε. Ναι, μάλιστα, σας ακούω. Σας ακούμε. Χαμηλώστε την τηλεόρασή σας. Ευχαρίστω. Ναι, ναι. Τελείως χαμηλώστε την, κυρία Ματίνα. Ναι, γεια σας. Γεια. Τελείως. Ωραία. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω την κοπέλα το εξής. Πείτε μου. Ναι. Αν αγαπούσε τη μητέρα της, δεν θα το έκανε αυτό. Μήπως πηγάζει ζήλια. Μάλιστα, λέτε το ίδιο με την κυρία Μάρα. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Μάρα, μία γιατί συμβουλή. Γιατί ακούγεται δύο φορές. Γιατί δεν κατάλαβα ότι είπα να χαμηλώσει τηλεόραση. Λέγαμε πολλές φορές. Ναι. Σίγουρα χρειάζεται ειδικός. Δηλαδή χρειάζεται ειδικός, γιατί θα πρέπει να βρει αυτό το κοριτσάκι, η Αλεξία, τι είναι αυτά τα στοιχεία που την οδηγούν να έχει τέτοιο μίσος για τη μαμά, μέχρι που να ορμήξει τον άντρα της. Αλλά το πρόσωπο κλειδί εδώ είναι αυτός ο ίδιος. Mm. Είναι ένας νάρκισσος, είναι... Βρώμικος, που είπε η Κατερίνα. Ναι, εντάξει. Βρωμιά. Κάποια... Και αυτή είναι βρώμικη. Ναι, αλλά και αυτός είναι, δηλαδή... Όλοι είναι βρώμικοι. Με μάνα και κάποια διαταραχή στην προσωπικότητα έχει και πιστεύει ότι απλά αξίζει... Απλά επειδή έχουμε την Αλεξία στο τηλέφωνο, τι συμβουλεύουμε την Αλεξία να κάνει? Να πάρει το βαλιτσάκι, να πάει πίσω στο καλό παιδί, να ξαναδουλέψει, θα περάσει το κορονοϊό κάποια στιγμή, θα ανοίξουν οι δουλειές και να χτίσει μια ωραία... Λωτά. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί μας... Σωστά. Είπε ότι η σχέση ήταν καλή. Μόνο με τα λεφτά είχαμε θέμα. Γεια σου, Αλεξία. Καλά ξεμπερδέματα. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ωραία, χαρούμε. Λοιπόν, να θυμίσω κάτι, γιατί σε λίγα λεπτά κληρώνουμε το Practiker. Δεν ξέρω αν έχετε επεμβηθευτεί τον καινούργιο κατάλογο που σας είπα του Practiker. Τώρα ευκαιρία να κάτσουμε σπίτι, να ανανεώσουμε το χώρο μας. Σε πολύ λίγο κληρώνω το φανταστικό στρώμα το Genius. 14999. Open και ονοματεπώνυμο στο 14999. Είναι ανατομικό. Είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει σε στρώμα αυτή τη στιγμή στα Practiker και κοστίζει 529 ευρώ. Είναι πολλές συμμετοχές, αλλά έχετε ένα τελευταίο 7 λεπτό να στείλετε μηνύματα και ίσως ο τυχερός να είναι από αυτούς τους τελευταίους που θα στείλουν. Διαφημίζεις, το κλείνω σε πολύ πολύ λίγο. Κυρία Μάρα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Του Practiker. Για δώστε τον λοιπόν. Είναι η Σοφία Μάλαμα Μαλάμα. Πώς είναι δεν ξέρω, αλλά θα περάσει Μάλαμα πάνω στο φανταστικό στρώμα του Practiker. Παιδιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να πω ότι αύριο θα είμαστε ζωντανά εδώ, 28 Οκτωβρίου. Παρελάσει δεν έχετε. Οπότε καθίστε σπίτι σας, δυναμώστε την τηλεόρασή σας, συντονιστείτε στο Open. Θα έχουμε μια πολύ ωραία εκπομπή με όλα τα νέα της ημέρας. Αλλά και ο Λευτέρης Πανταζής μαζί μας, μαζί με τον Αναστάσιο Οράμου. Και άλλα πολλά. Τα λέμε αύριο 10 παρα 10.
εμείς οι δυο, δυο ξένοι τώρα πια.